Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα λόγο επειδή ακόμη στα πρωινά, στα αυτιά σας, στα μυαλά σας, στις συνειδήσεις σας, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Ο Λίμπερο 107,4 ούτως ή άλλως δεν σταματάει ποτέ. Λίγο αναπαύεται τις Κυριακές τα βράδια και εκεί δεν θέλουμε να πικραίνεστε. Και επιστρέφει δυναμικός και μάχημος από το πρωί, από τις 6 ώρα που ανοίγουμε τα μικρόφωνα σε απευθεία σύνδεση, όπως θα λέγαμε άμα ήμασταν και ποδοσφαιρικό μάτς. Σήμερα δεν έχω Κατερίνα Βουλιούκα, η οποία είναι η ρεπόρτρια της Δευτέρας, λόγω ανελημμένων οικογενειακών υποχρεώσεων. Έπλαινε κάτι πιάτα ως το βράδυ, κάτι σίδερα έβαζε, φίλε μου. Και έλεγες ποιος δεν έχει υποχρεώσεις. Εσύ το ζήτησες. Ναι, όχι, εγώ το ήθελα πολύ, γιατί είχαμε πλούσιο Σαββατοκύριακο. Όταν τα έχει πει και ο Πάολος ο Κοέλιος, όταν κάτι επιθυμείς πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σου για να γίνει αυτό που επιθυμείς. Και η δικιά σου επιθυμία ήταν να βρεθείς εδώ μαζί μας. Έπρεπε. Άλλη έγνοια δεν είχες, ας πούμε, Δευτέρα πρωί 6 ώρα. Και μου λέει, Μπάμπη, θέλω να έρθω αύριο. Λέω, θα έρθεις αγόρι μου, θα έρθεις γιατί. Γιατί μου βγήκε τα δικά σου. Τα πράγματα. Γιατί όμως ήθελες να έρθεις, θέλω να μου πεις, και νομίζω ότι είσαι και λίγο κακεντρεχής. Όχι, δεν είναι κακεντρεχής. Κακό προαίρετος. Θεωρώ ότι είχαμε ένα πλούσιο Σαββατοκυριακό. Δεν είχε Super League, τι να το κάνεις. Δεν είχε Super League, είχε, μπάσκετ, είχε Basket League. Δεν είδα τίποτα, ούτε μπάσκετ είδα. Το ποδόσφαιρο λίγο έτσι το κουτσοάκουγα. Ναι. Γενικότερα... Το ποδόσφαιρο το είδα το δεύτερο ημίχρονο πιο πολύ, εντάξει, στο κινητό το είδα μετά, κάτσε από ένα σημείο και μετά. Είχαμε Basket League που λες, κερδίσαμε τον Άρη 63-57. Γι' αυτό μου ήρθες πουλάκι μου, σενάμενος, κουνάμενος. Α, κατάλαβα. Εννοείται, ένα μάτς είναι η χρονιά μας. Σωστό και αυτό, τέλειωσε η χρονιά. Το είναι αυτό, ναι. Τώρα πότε ξαναπέζετε, κάπου Φλεβάρι δεν θα είναι. Ναι, μετά στο Παλέντε Σπορ. Ναι, ο Παραλυπικός τότε θα ξανασχοληθείς με μπάσκετ. Που κάτι μπορεί να τους πετύχουμε στα play-off. Άμα πάμε κιόλας. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό πάει Μάιο. Τώρα ξέρω εγώ, βόλεϊ, αρχίζουμε να ασχολούμαστε με το βόλεϊ. Στο βόλεϊ ασχολούμαστε πλέον. Είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει. Το βόλεϊ είναι μια διαδικασία που ασχολείς κάπου και το Μάιο. Το αρχίζεις και το θυμάσαι. Είναι καλοκαιρινό, τον μπερδεύεις λίγο με το beach. Τι άλλα, ήθελα να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα εδώ πέρα. Που έγινε στο Σαββατοκύριακο, εγώ νομίζω ότι είχαμε πλούσιο Σαββατοκύριακο. Αν εξαιρέσει Super League, εντάξει, δεν μας άφησε ήσυχους. Χωρίς Super League, χωρίς νερό μπορώ, το οποίο δεν το είχαμε εδώ το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Χωρίς Super League, όχι. Εντάξει, αφού έκατσε και είδε κάποιος, γιατί εγώ δεν πολύ ασχολήθηκα. Είναι η αλήθεια, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που δεν είδα αγώνες, που δεν είδα ποδόσφαιρα, που δεν είδα μπάλες, που δεν. Λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων. Και εσύ ήταν. Όλοι και τι υποχρεώσεις. Τι υποχρεώσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, πήγαμε να δούμε την καινούργια ταινία του Σταύρου του Τσιόλη. Οπότε το Σάββατο το βράδυ δεν μπορούσαμε να δούμε το μπασκετάκι. Και την Κυριακή και πάλι πήγαμε και μια βολτίτσα και τέτοια. Τι να κάνεις, ένα μια Κυριακή μας έμεινε και εμάς να ζήσουμε, να μην την απολαύσουμε σαν. Έλατε. Φίλε μου, Άκη μου, σας καλημερίζουμε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είδατε αθλητικά, να δείτε ποδόσφαιρα, να ευχαριστηθήκατε, να γεμίσατε. Και τώρα από τα πολύ πρωινά. Ξανά στη μάχη, στον αγώνα, στο κάματο. Στο 2-31-0-287-38. Συνομιλούμε, συνεννοούμαστε, επικοινωνούμε, αγαπιόμαστε. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε τις... οτιδήποτε ο καθένας μπορεί να εντοπίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τρομερά τα ρεπορτάζ. Ο φίλος μας, για να φανταστείς, ας πούμε, πόσο μάχημος είναι πλέον ο κόσμος, ο ιντερνετικός, και πόσο διαδραστική είναι αυτή η εκπομπή, και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, πραγματικά. Διότι μας στέλνουν πράγματα που δεν θα τα συναντήσεις πουθενά, όπως ένας φίλος μας έστειλε χθες από το παιχνίδι από το Άρης Καλυθέας το Κλεάνθες Βικελίδης. Μας έστειλε μέσα από το γήπεδο, μέσα από την κερκίδα, μέσα από την θύρα 3, ένα φίλο της ομάδος, τον πήρε, καθόταν δίπλα του εκεί στα καθίσματα, ο οποίος επειδή το παιχνίδι ήταν, λόγω επειδή το παιχνίδι ήταν μεσημεριανό, πήγε στο γήπεδο με το ταπεράκι του κανονικά. Είναι η παλιά σχόλια του που πηγαίνε με τα ταπεράκια τους, με το καρβέλι τους. Αυτό έτσι, έτσι βγήκε και το σύνθημα. Πάω και ξέρω ψωμί. Ναι, και όλες οι ομάδες.
ότι πηγαίναν από το πρωί γιατί βλέπαν τα τσικό και είχαν ένα ξέρω ψωμί αυτό να φάνε ίσα ίσα τότε εκείνα τα χρόνια δύσκολα. Και από εκεί βγήκε το ΠΑΟΚ και μέχρι να τελειώσει ο αγώνας το ψωμί είχε ξεραθεί και από εκεί βγάζανε τον τέτοιο της ομάδας ξέρω και ξέρω ψωμί. Και ξέρω ψωμί. Ο φίλος μας μάλλον είναι, το βλέπω έτσι, είναι λίγο λιτοδίαιτος, είναι αδύνατος, οπότε δεν τρώει ψωμάκι, κάνει μάλλον υγιεινή διατροφή και προφανώς θα είχε μια συγκεκριμένη διατροφή για να πας τώρα με το γήπεδο με το ταπεράκι και να μην πάρεις τα πατροπαράδοτα σουβλάκια, τα πατροπαράδοτα σάντουιτς, τα πατροπαράδοτα λοκάνικα. Σπόρια. Σπόρια, αυτά που παχαίνουν, όχι, με το ταπεράκι στο γήπεδο. Υγιεινή διατροφή. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμπούλα που μας κάνει ποδαρικό για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Πάπη. Καλώς τον. Καλημέρα Κυριάκη, τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Καλά κι εγώ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Πάπη. Ευχαριστώ. Γιατί πέτυχε στις προβλέψεις του και το σκορ. Πού, για ποιο πράγμα? Ελλάδα-Κροατία 0-0. Το είχες δώσει για την Κροατία. Για την Κροατία, αλλά. Το πέτυχε στη ρεβάν. Δεν θέλω να σας δίνω μασημένη τροφή. Εσείς πρέπει να ερμηνεύετε. Ναι, εσείς πρέπει να ερμηνεύετε, διότι άμα σας τα δίνω μασημένα, μετά θα αρχίσουν και θα στείλουν τα ματς εις βάρος μου. Θα λένε τι είπε ο Μπάμπης, πρέπει να το κάνουμε το αντίθετο, κατάλαβες. Για να μην τώρα έχουμε κι άλλο. Στην Ιταλία με τη Σουηδία τι δίνεις? Σήμερα παίζουν αυτοί, 1-0. Ιταλία-Σουηδία 3-1. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ, λέω, έτσι μου ήρθε τώρα. 3-1. Είναι καλό αποτέλεσμα. Σ' αρέσει, πάρ' το. Είναι καλή απόδοση αυτό. Ναι, πάρ' το. Από μένα, δωράκι εδώ. Πάρε να ξεκινήσεις. Θα το παίξω, κύριε Πάπη. Να βγάλεις τα ψώνια του μήνα. Η ταινία πώς πήγε, καλά? Η ταινία πήγε καλά και οι δύο μέρες ήταν κατάμεστες οι αίθουσες στο Ολύμπιον. Ο κόσμος το χάρηκε, το απόλαυσε. Αυτά είναι. Εντάξει. Μια χαρά ο ήταν. Ο Πάου κέρδισε τον Άρη, Ο Πάου κέρδισε τον Άρη το Σάββατο στο μπάσκετ. Ήταν ένα θεματάκι έτσι που ασχολήθηκε, αλλά δεν πολύ ασχολήθηκε και ο κόσμος. Δεν είδα καν ποσταρίσματα στα Facebook. Και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε με το Ρέθυμνο. Δυσκολεύτηκε, αλλά. Κέρδισε. Μάλιστα. Για να το λες εσύ, δεν έχω δει καν αποτελέσματα. Εντάξει, είχαμε το παιχνίδι και δεν το προλάβαμε και όλο. Σχολιάσουμε Παρασκευή βράδυ, ακόμη ένα τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στο ΣΕΦ. Δεν μπορεί, έχει γίνει κομπλεξικός με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά μέσα στο ΣΕΦ. Δεν υπάρχει, όπως έγραψε και μια εφημερίδα, όποτε θέλει θα πάει να πάρει αποτέλεσμα. Φέτος είναι το δεύτερο. Είναι πραγματικά εξωπραγματικό, κύριε Μπάμπη. Πρωτάθλημα πέρυσι. Δηλαδή έσπασε την έδρα, πήρε το πρωτάθλημα. Ξεκινήσανε φέτος, παίξανε. Πού παίξανε? Πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα πάλι. Νίκη μέσα στο ΣΕΦ. Τώρα Euroliga νίκη μέσα στο ΣΕΦ. Απίστευτο. Πάλι καλά που δεν παίξανε κύπελο. Α, θα παίξουν τελικό. Όχι, τελικό. Όχι, πέρασε η ΑΕΚ. Α, ναι, σωστά, πέρασε η ΑΕΚ. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Αν παίζανε, νομίζω θα δήλωνε ο Παναθηναϊκός, θα δήλωνε έδρα το ΣΕΦ. Αν πήγαινε στο τελικό. Πώς έδειλωσε πέρυσι το Παλέντε Σπορ και ήρθε εδώ μέσα και πήρε το. Τα αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι λοιπόν θα δήλωνε γιατί για τα δύο αώρα και θα δήλωνε το ΣΕΦ. Τι να κάνουμε, εντάξει, μάλλον του πάει πάρα πολύ. Αυτό το αωράκια, ξέρετε από πού βγαίνει? Τα δύο αωράκια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα βουνό εκεί στην περιοχή. Ένα κοντινό. Βουνό στο Ηράκλειο, θα σε γελάσω, κάπου το είχα διαβάσει, αλλά δεν παίρνω και. Στο Ηράκλειο, επειδή έχω μείνει στην και πόλη. Ξέρεις, ναι. Και ξέρω, βουνά δεν έχει, μόνο κάτι λόφους. Τα βουνά είναι έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη. Θα σου πω τώρα συγκεκριμένα, κάπου θα τη βρούμε την εξήγηση. Είχε και το παράδοξο το Ηράκλειο να έχει γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα. Εντάξει, είναι η πιο ανώμαλη πόλη, εννοείται. Δεν έχει. Αλλά έκανε τώρα παραθαλάσσιο μέτωπο. Το παλεύουν εκεί, μπας και τη σώσουν την πόλη, διότι είναι από τις χειρότερες πόλεις Ελλάδος. Με την πλάτη στη θάλασσα, δεν εξάγει αυτό. Γιατί το Ηράκλειο βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς και καταστράφηκε ολοσχερός. Οπότε ανασυντάχθηκε στο μεγαλύτερο του μέρος και φυσικά έγιναν οι άπειρες κακοτεχνίες, κλασική Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι Ηράκλειο που είχα πέσει που ήταν στην πενταήμερη που ήταν λες και ήταν λίγο αχανής. Εντάξει, μωρά, τι σε νοιάζει τώρα. Στην πενταήμερη το μόνο. Δεν βλέπεις. Αλλά γίνονται βελτιώσεις στο Ηράκλειο. Γίνονται πραγματάκια. Δεν ξέρω, κάπου τα είχα διαβάσει. Είναι δύο μικροί λόφοι, καλά που στο ανέφερα, είπα βουνό. Εντάξει, είναι δύο μικροί λόφοι στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο. Και την από Αλικαρνασσό που είναι προσφυγική γειτονιά. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, ναι. Όμως. Κοντά στο αεροδρόμιο. Τα έχουμε πει. Και έχει και ωραίες ταβέρνες και μεζεδοπολία. Έτσι, μ' αρέσει. Σε πεζόδρομους της Νέας Αλικαρνασσού, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά, μάλιστα. Να είχα κάνει και σε beach bar της Αλικαρνασσού. Τι έκανες εκεί? Beach bar. Έχω κάνει beach bar και ξέρω. Μάλιστα. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Γεια σας. Δεν χανόμαστε. Το καλύτερο ποδαρικό. Καλά, πάντα. Ξύπνιο, έτοιμο, μάχημο. Ρεπορτάζ για όλα τα πράγματα. Ότι παρακολούθησε και ο Λευτέρης μας μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας μεταφέρει τις μαρτυρίες του
στο πρωινό της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Δευτέρας, 13ης ημέρας του Νοέμβρη. Το παιχνίδι δεν το δες καθόλου, έτσι. Ποιο? Το παιχνίδι δεν το δες καθόλου με την Κροατία, έτσι. Το βλέπα. Εντάξει, και το κουτσό έβλεπα, αλλά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Εμένα μ' άρεσε, ξέρεις, τι να δεις. Αυτό το παιχνίδι, έτσι, και η περιγραφή με αυτούς τους speakers που είχε. Δεν μπορώ να δω παιχνίδι πλέον με. Ήταν πραγματικά. Speaker. Εμένα μου θύμισε πολύ, ξέρεις, αυτά τα γραφικά που έχει στο live στοίχημα που γράφει επικίνδυνη επίθεση και σου νομίζει ότι έχουν μπει άλλοι, ξέρω, στη μικρή περιοχή και απλά έχουν περάσει στο κέντρο. Αυτό το πράγμα γινόταν. Δηλαδή, παίρναγε ο ταξίδι στο κέντρο με ευκαιρία εδώ πέρα. Ο λόγος που δεν πάμε στο Μουντιάλ είναι ακριβώς το ότι δεν έχουμε του speaker του παρελθόντος, τις ένδοξες προσωπικότητες, τις ένδοξες φωνές. Παύλο Παπαδημητρίου. Παπούρο Πουπού, Βερνίκο, Θεοφιλόπουλο και παλιότερα πάμε Μαύρο Μάτι, Αργυρίδη. Στράτος Ευτελή. Εντάξει, αυτή είναι πολύ παλιότερα, αλλά ας βάλουμε τους νεότερους. Ενώ σε αντίθεση με τον μπάσκετ που είναι δυνατό και πάντα εκπροσωπούμαστε στις μεγάλες οργανώσεις. Η Θεσσαλονίκη έχει speakers. Speakers, ποιος θα μπορούσε. Τα σπακλάτζεις, της ετρία. Να κάνει speaker, να κάνει σπικάζ, να κάνει αναμετάδοση αγώνα εθνικής που θέλει εδώ, λίγο φουστανέλα που θέλει, τέτοιο δύσκολα. Φουστανέλα φοράματα. Φουστανέλα όχι, ναι, αλλά ναι. Ίσως. Με φουστανέλα. Εμένα προσωπικά και ταξίδι, ξέρω, εμένα μου αρέσει επίσης ο speaker και ο Κανελάκης. Εντάξει. Εμείς λέμε για περιγραφή της φουστανέλας. Περιγραφή φουστανέλα. Φουστανέλα. Πουρου Πουπού, Βερνίκο. Κελάκι. Δεν είναι τέτοια. Στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια. Δεν έχουμε αυτούς τους. Δυστυχώς. Η νέα γενιά είναι πολύ. Όχι, έτσι, φάνη, όχι. Ναι, φάνη, ναι, όχι, φάνη και ο Θεός να μας σώσει και τέτοια. Αυτά, τα ωραία τα πράγματα. αυτά λείπουν. Αυτά σου λέω. Δεν σου λέω μια συνετή και μια ήρεμη μετάδοση, ας πούμε, με ανάλυση του αγώνα και τέτοια. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν βλέπουμε για αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν Διακογιάννη, ας πούμε, δεν έβλεπε. Δεν θέλουμε, όχι. θέλουμε τις δυνατές τις εξαλές. Κανελάκι. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει εθνική. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε. Α, καλώ. Σε περίμενε εδώ ο φίλος σου, για σένα ήρθε να ξέρει. Έλεγα, δεν θα βγει. Για σένα. Βγάλε το σκασμό. Έλα, δεν θέλουμε τέτοια. Μιλάμε καλά. Αυτός ο Αναστόπουλος να ζητήσει την εξαίρεση, μην τυχόν ξανασφυρίξει τον Άρη. Τι έγινε, σφαγή. Αυτό το πράγμα. Δεν το είδα, δεν το είδα. Αυτό το πράγμα. Σφαγή. Που έκανε τους τυποτάδες μάγκες. Σφαγή, πες μου λίγο, γιατί δεν το παρακολουθεί. Τυποτάδες, ρε φίλε, αυτοί είναι. Εντάξει. Και εμείς δεν είμαστε βέβαια σε καλύτερη μοίρα, αλλά. Ναι. Καλαρά τους κερδίσει αυτούς. Μάλιστα. Και η διαιτησία δηλαδή έσφαξε τον Άρη. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι που διέκοψε το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι. Α, Άρης Πάου. Α, μάλιστα. Όποτε μας θέλει, αυτός έχει κόμπλεξ με τον Άρη. Δεν ξέρω γιατί. Κατάλαβες, φίλε. Παοξής είναι. Δεν ξέρω τι είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχετε εσείς. Όχι, ναι. Εμείς το ξέρουμε δεν υπάρχουμε. Εσείς που υπάρχετε και το πρόβλημα που ήρθατε και δεν μας ρίξετε καμιά κατοστάρα. Τίποτα. Πώς είπατε? Εσείς που υπάρχετε το πρόβλημα που ήρθατε να μας ρίξετε καμιά ογδοντάρα, κατοστάρα ή καμιά ογδοντάρα. Ναι, εμείς είμαστε στη χειρότερη φάση μας αυτή τη στιγμή. Ο Άρης έχει δύο νίκες, η μία είναι απέναντι. Όχι, η μία δεν είναι στο. Έχει μόλις δύο νίκες. Και ο Πάκο έχει δύο νίκες, αλλά είναι παραπάνω. Ο Άρης δεν έχει. Ενδιαφέρει τι έχουν αυτοί, ρε. Πάντα ναι. Το Πάκο Άρης είναι ντέρμπι. Έτσι. Ο Άρης έχει την χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Ναι. 302, αν δεν κάνω λάθος, 302 πόντι μόλις. Ένα μέσο όρο δηλαδή γύρω στους 60. Ένα παιχνίδι κάπως έτσι βγαίνει. Το Σαββάτο έπρεπε να το πάρουν χαλαρά το παιχνίδι. Αλλά τι έφταξε μου, δηλαδή τα αποκλειστικά στη διαιτησία τα ρίχνεις τώρα. Εκτός από αυτό είναι αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Το οποίο. Που μπαίνουμε μέσα και δεν υπάρχουμε στο γήπεδο. Γενικά. Άμα δεις όλα τα παιχνίδια στο τρίτο δεκάλεπτο μας κάνουν τις κηδείες. Δεν είναι καλός ο Άρης φέτος. Δεν είναι καλός. Τι να είναι, ρε φίλε, δεν έχει. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όπως τον περιμέναμε βασικά. Δεν τον παίρνει. Εγώ δεν περίμενα κάπου το δυνατό τον Άρη τώρα. Με Γιαννάκη, επιστροφή. Ο Γιαννάκης δεν παίζει μπάσκετ. Γιαννάκης δεν παίζει μπάσκετ. Έχεις και, εντάξει, έχεις και τον Αθηναίου που πρόσωπα καμαρίζει και τον Τσαϊρέλη. Εντάξει. Ποιο Τσαϊρέλη, ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα, ρε. Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα κράζει ο Αργιανός τον Άρη και λέει ο Παοξής καλή ομάδα, καλή παίχτες, θα χαζέψουμε. Πώς γύρισε δηλαδή, έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Αμ' ο άλλος ο Βασιλόπουλος τι έπαθε προχθές. Τι έπαθε. Την μπάλα όλο στους Μαυρόασπρους την έδινε. Ναι, αλλά όταν σε πήρε το μάτς μόνος του στο κύπελο, καλά. Το κίνο, ρε, τότε ήταν καλά. Γίνα δεν τα λέτε. Άσε, ποιο μάτς πήρε το κύπελο στο μόνο. Στο κύπελο ο Βασιλόπουλος το πήρε το παιχνίδι. Εντάξει. Τι εντάξει, τότε όμως μια χαρά ήταν. Προκρίθηκες, ας πούμε, στον ημιτελικό, πανηγύριζε αυτά, Αργιανάρα, Ομαδάρα, τώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Δύσκολα τα πράγματα φέτος για τον Άρη, πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τι, να πάει, να πέσει. Δεν ξέρω. Άσε μας ρε Μπατμανίδη, πάνε κάνε κανένα live τώρα θα μας. Άντε, γεια ρε. Πώ
πως τον φουντώνει τον άλλο, λέει. Αντί να τον αποχαιρετήσει, αποχαιρετιέται ο μόνος του. Καλά, εγώ δεν το είπα αυτό. Μόνος του το είπα. Αλλά λέω δύσκολα τα πράγματα. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ριζικά στην ομάδα και δεν μπορεί να αλλάξει. Ούτως ή άλλως το χαμηλό budget, χαμηλές προσδοκίες. Ναι, εντάξει, τώρα νομίζω. Το φτωχό ρόστερ. Και στον Μπακ είναι φάνηλα τα πράγματα. Στον Μπακ είναι χειρότερα. Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς σε μια ίδια μοίρα. Σε μια, ούτε καν μετριότητα, σε μια κακή κατάσταση. Είμαστε βασικά, όχι, το πιστεύω ότι με τον Άρη είμαστε λίγο βίαιοι παράλληλοι. Ναι, ακριβώς. Χάλια ένας. Χάλια ένας, κάτσε κι εγώ χάλια, ρε παιδί μου. Χάλια κι εγώ να μην κάνω μεταγραφές. Αυτό να αντιμετωπίσω. Ο ένας στα καλά κι ο άλλος. Εντάξει, έτσι πηγαίνει, έτσι πηγαίνει μια ζωή αυτή η κατάσταση. Πάω Κάρης λοιπόν αυτό το Σάββατο και όλος το παρακολούθησαν εδώ πέρα. Οι φίλαθλοι έτσι να έχουν μια ελαφρή ανασχόληση με τα δρόμενα, μια ελαφρή κοντίτσα. 63-57, πάρα πολύ χαμηλό. Να, αυτό που χαμηλό, λέγαμε ναι, ότι ο Άρης γενικότερα έχει πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Ποντάρει πάρα πολύ στην άμυνα ο Γιαννάκης. Το πετυχαίνει βέβαια γιατί περιορίζει ο αντιπάλους, αλλά επιθετικά δεν. Ο Αθηναίου πήγε να μας την κάνει, όπως είπα πριν. Να μας κάνει την κηδεία στο. Αλλά δεν σας την έκανε, δεν σας την έκανε. Όχι, εντάξει. Στο είχα μας είχα φτάσει στο τρίποντο. Α, πώς και δεν έχασε, γιατί ο Πάκος συνήθως τα χάνει αυτά τα παιχνίδια. Ναι, είμαστε λίγο losers. Τι λίγο, στο μπάσκετ πάρα πολύ. Στο ποδόσφαιρο είμαστε winners. Καλά, εντάξει. Ποδοσφαιράκι, εντάξει. Καλά, χάσαμε λίγο το κεφάλι μας. Ναι, όντως. Στη Super League, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ξεχαστήκαμε λίγο, ξεχάσαμε τα δικά μας. Αλλά τώρα δεν θα ξεκινήσει εδώ. Ναι, έχουμε ένα τρόμητο εδώ μέσα. Να αρχίσει η Μύρλα να αρχίσει το τέτοιο. Εντάξει, νομίζω ότι το πραγματικό ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν στην κεντροαριστερά. Εκεί ήταν άλλο ντέρμπι μεγάλο. Έχουμε και εκεί, έχουμε εκεί. Θα τα πούμε όλα αφού όλα δώσουμε λίγο πούμε, την. Ναι. Δίνουμε τώρα είμαστε λίγο στο. Κάνουμε τα πριν τα review. Έτσι, μια... Το δείτε σήμερα, ακούστε σήμερα. Το τρέιλερ. Στο λόγο επειδή. Τι έγινε στην κεντροαριστερά. Άρης ΠΑΟΚ το μεγάλο κεφάλι. Α πούμε, θα κάνουμε ένα τρέιλεράκι. Δευτέρα. 13 του Νοεμβρίου, ο Σιωμάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινούπολιτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Και εορτάζουν ο Δαμασκηνός, η Δαμασκηνή, ο Χρυσόστομος, ο Χρυσοστόμης, η Χρυσοστόμη, η Χρυσοστομία, η Χρυσοστομίτσα. Με τον ήλιο να ανατέλει σε 7 και 4 πρώτα λεπτά και να δεις τις 5 και 14. Με πάρα πολύ υγρασία η πόλη από χθες, την κατοστάρα δηλαδή το απόλυτο. Πολύ έβρεξε το Σάββατο το βράδυ. Χθες ήταν, είχε μια μουντάδα, είχε μια σκόνη, είχε ναι μεν ήλιο, αλλά δεν καθάρισε. Δεν φύσηξε και βαρδάρις. Δεν είχε κρύο όμως στην πόλη. 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 14 εκεί. Μια χαρά είναι, χαλαρά είναι. Και στους 18 θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι. Συνευχές και πάρα πολύ γρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε το απόλυτο 100%. Αυτή είναι 100% γρασία. Ναι, σπάμε κάθε και μπορεί να σου πω και παραπάνω. Θα φυσήξουν αργότερα νότιο-ανατολική ανέμη, θα την ρίξουν λίγο, αλλά όλη την ημέρα θα είμαστε πάνω από τα 84%. Όπως έλεγε προχθές που έβλεπα το παιχνίδι της Κροατίας και λέει: πολύ γρασία, εδώ 84%. Τι 84% ρε, 84% βάζουμε εμείς τα ρούχα και στεγνώνουμε στο φτερό να πούμε για μας. Στο γαρεσκάκι τώρα αυτό. Όχι, στην Κροατία, στην Κροατία που παίζαμε την Πέμπτη. Και όταν έφερε ο σπίκερ ότι εδώ πάρα πολύ γρασία. Τι 84% είναι για μας σχεδόν συνθήκες Σαχάρα. Ναι, σεισμό 81 το μεσημέρι, 95% και όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι. Υγρή με βροχές, με μουντάδα. Όλο μέχρι την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, από το Σάββατο και μετά αρχίζει να διαφαίνεται μια καλυτέρευση. Τι ακάνεις, εντάξει, Νοέμβριος είναι. Με τη βροχούλα και με την ομπρελίτσα μας. Δευτέρα 13 του μηνού είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του παγκρέατος και Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Καλοσύνη. Ωρα είναι η μέρα που θα σηκωθούμε στο λεωφορείο να κάτσουμε ηλικιωμένοι. Θα μιλήσουμε ευγενικά, θα μιλήσουμε ευγενικά. Η οποία καθιερώθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Κινήματος Καλοσύνης. Τόση καλοσύνη γύρω μου και εντός από του παντός στη μεγαλοσύνη που τραγουδούσε και ο Νίκος Οξυλούρης. Που συσπηρώνει εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις μέλη του κινήματος. Η καλοσύνη μας εξηγεί τώρα εδώ το τι είναι καλοσύνη δηλαδή. Την οποία δεν την ξέρουμε, μάλλον σαν το φιλότιμο έχει χαθεί. Δεν μας μάθουν τώρα τι είναι η καλοσύνη τώρα. Για ποιος είναι. Να έρθουν οι ξένοι να μας μάθουν τι είναι η καλοσύνη. Να μας μάθουν οι ξένοι. Μιας και είμαστε εμείς μέσα στην καλοσύνη και στην ευγένεια εδώ η Ελλάδα. Εγώ είμαι, σε πληροφορώ, είμαι λόρδος. Λόρδος, λόρδας είσαι. Η καλοσύνη είναι ένα θεμελιώδης μέγεθος της ανθρώπινης κατάστασης που γεφυρώνει τις διαφορές φυλής, φύλου, θρησκείας και πολιτικής. Πάλι τα πασουκικά άρχισε εδώ το σαν σήμερα. Εντάξει, ας γίνουμε και λίγο καλύτεροι.
γενικότερα. Δεν βλάπτει ποτέ. Κερδίζει πάρα πολλά πράγματα με την ευγένεια. Ναι, ναι, εντάξει. Τα νεύρα, άμα τα περιορίσει λίγο, άμα φερθεί λίγο καλύτερα στου ανθρώπου. Κάνε λόγο για τον εαυτό σου, ναι, να μην πονάει και το κεφάλι σου, δηλαδή. Ναι, ναι, παιδί, αυτό. Και να τα διοχετεύει φαντά τα νεύρα εκεί που σου. Όχι στα μαγαζά, όχι στου υπαλλήλου, όχι. Ναι, ναι. Γενικότερα σε κόσμο. Αυτό από εκεί θα κερδίσει, παιδιά. Μα είσαι πάρα πολύ ευγενικό, όσο το έχουμε πει χιλιάδε φορέ σε μαγαζί που είναι μαγαζί εστίαση αυτό, μπαρ τέτοια. Ιστορία, άμα φερθεί λίγο ευγενικά, θα σε έχουν. Θα πάρει και το ποτάκι στο κούτρα. Είναι τα παιδιά ιδίω που δουλεύουν το βράδυ, ναι. Επειδή έχουν βαρεθεί, έχουν βαρεθεί. Έχουν ανακτήσει με την αγένεια. Ναι, θέλουν να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, αλλά... θα σου πω εγώ ρε παιδί μου. Ναι. Το, θα κάνει, α πούμε, θα φερθεί ευγενικά και τσάκ, ναι. Θα τσιμπήσει. Εγώ ήθελα να σου πω ότι είχα διαβάσει κάπου ένα άρθρο σχετικά με αυτό που είπε με την ευγένεια. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο στα, ναι, μαγαζιά εστίαση, γενικότερα, ναι, σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Στα μαγαζιά εστίαση ήταν το παράδειγμα, mm-hmm, από ένα μαγαζί, νομίζω, στη Νέα Υόρκη. Ναι. Όπου εκεί πέρα, επειδή όλοι τρέχουν, επειδή είναι όλοι στρεσαρισμένοι, αυτό υπάρχει πολλή αγένεια. Ναι. Και είχαν βγάλει ταμπέλα ότι για όσου δεν λένε ούτε καλημέρα και παραγγείλουν καφέ χωρί να πούνε ούτε καλημέρα στον υπαλλήλο ούτε τίποτα. Mm-hmm. Ο καφές είναι $5. $5. Για όποιον πει καλημέρα, ναι, είναι 4. Ναι. Και για όποιον πει καλημέρα και στο τέλος πει και ευχαριστώ, ναι, είναι 3,5. Ω, μια τάξη. Όλοι θα ήταν καλημέρα, ευχαριστώ, σε παρακαλώ, αυτό, σε αγαπάω. Τζάμπα, στο τέλος θα μας πληρώνανε. Α, μάλιστα. Εντάξει, μπορώ να θέλω, να πληρώσω τον καφέ μου 5 ευρώ, ρε, να μην είμαι τώρα τσίπης, ας πούμε, να μην κάνω σκόντα. Καλημέρα και καλοσύνη όμως, κυρίες και κύριοι, σας την προάγει το. Το λόγο επειδή. Και θα βάλουμε και ένα κομμάτι ακριβώς που αφορά τη σημερινή ημέρα. Να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι, έτσι. Με το που ξεκινήσαμε, να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε μανικάκι και να έρθουμε στην ημέρα τη δυνατή και την εβδομάδα. Ένα τραγούδι για την. Καλοσύνη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν το ξέρεις. Τεράστιο Ζαφύρης Μελάς, έτσι. Πάμε! Δεν το έχεις ακούσει ποτέ, δεν ξέρεις τον τίτλο. Θα σε το αφήσω πραγματικά, ναι, να νιώσεις την έκπληξη και για όσους δεν το γνωρίζουν, ναι, να τα πω για τον μεταδίδι, γιατί ο Ζαφύρης Μελάς τραγουδάει γι' αυτό ως παθόν της καλοσύνης του. Άλλα! Έτσι, άλλα ρε, να το χορεύει εδώ Άκης μας. Δεν είχα ξέρει την εισαγωγή. Τι να σου πω, λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους τους καλοσυνάτους ανθρώπους. Εννοείται. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. 6 και 35 πρώτα λεπτά, λόγω επειδή της Δευτέρας, ξυπνητό μάχημο, ορεξάτο, γεμάτο. Σας καλημερίζουμε. Στη Θεσσαλονίκη μας, η οποία εντάξει έχει το νεράκι της από χθες το απόγευμα, τράβηξαν εδώ οι κάτοικοι του κέντρου. Οι κάτοικοι και κυρίως όσοι. Γιατί εντάξει, από την Εγνατία και κάτω δεν έχει τόσο πολλά σπίτια, δεν μένει τόσο πολλοί κόσμος, αλλά είναι ουσιαστικά όλοι η εμπορική, εστιατική κατά κάποιο τρόπο ζωή της πόλης, όλα τα μαγαζιά, ταβέρνες, καφέ, ιστορίες, τα μαγαζά, τα μπαρς, τεράστιο πρόβλημα. Από το βράδυ του Σαββάτου, από τις 12 η ώρα μέχρι και τις 5, δεν υπήρχε νερό, είχε σπάσει ένας κεντρικός αγωγός εδώ στην Δωδεκανήσου. Από το Δεντροπόταμο μου πηγαίνει για Ευαγγελίστρια. Και εκεί δεν είχαν νερό. Ναι, Ευαγγελίστρια δεν είχαν. Ήταν βασικά, επειδή έχω κάνει ΙΑΘ πρακτικά. Έτσι και ξέρω, αυτό θέλω να μας πεις, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Είναι παιδιά που λέτε ένας αγωγός, ο οποίος ξεκινάει από την Αραβισσό και έρχεται στον αντιλισσό του Δεντροποτάμου. Και από εκεί στέλνει νερό. Από τον Δροπόταμο το παίρνουμε το νερό. Από τον Δροπόταμο το φιλτράσιο. Εκεί γίνεται το φιλτράρισμα, μάλιστα. Ωραία. Ακριβώς. Και από εκεί φεύγει μια σωλήνα που πηγαίνει πάνω μέχρι την Ευαγγελίστρια. Mm-hmm. Και από εκεί η σωλήνα υδροδοτείται όλο το κέντρο. Όλο το κέντρο. Και έσπασε η σωλήνα στο. Στο Δεκανήσου. Στη Δωδεκανήσου. Στο Δεκανήσου ακριβώς. Πολλά τα προβλήματα και το κύριο πρόβλημα νομίζω. Δεν ήταν ούτε θέματα υγιεινής, ούτε ο κόσμος δεν μπορούσε να κάνει μπάνιο, ούτε οι τουαλέτες, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορούσαμε χθες. Όχι, δεν μπορούσαμε χθες να πιούμε φρέντο εσπρέσο. Πολύ απλά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Και να θυμηθήκαμε λίγο παλιά Θεσσαλονίκη. Παλιά Θεσσαλονίκη με το φραπέ εκεί, το φτωχικό, το πατροπαράδοτο. Άστα να πάνε. Εσύ, εδώ έχουμε κάνει το υπέρ το fail. Πήγαμε, πιάμε χθες καφέ στο Electra Palace. Πρώτη φορά πήγα στη ζωή μου πάνω στο Roof Garden, ναι, και τέτοια. Και μας περίμενε να πιει το καπουτσίνο. Μα τον κέρασαν κιόλα, δηλαδή τζάμπα καφέ. Και πιάμε φραπέ. Δηλαδή, και τον πληρώσω για 5 ευρώ έκανε εκεί ο φραπέ. Ναι. 5 ευρώ, αλλά. Στο Electra Palace. Μέχρι τον Όλυμπο απέναντι. Δεν φαινόταν τίποτα, έχει και χάλια ατμόσφαιρα. Άστα να πάνε. Έχει αυτή την υγρασία τη σκόνη, τον, ναι, τέτοιο, τον λίγο ήλιο, λίγο όχι ήλιο. Άστα να πάνε. Δεν πιάμε φρέντο εσπρέσο. Περιμέναμε το. Τρέσκο τον καιρό είχε. Μετά τι 5 ξεχυθήκαμε.
Διότι δεν γίνεται πλέον ο Σαλονικιός χωρίς φέρετο εσπρέσο. Πού πας? Εντάξει, το φραπέ τον έχουμε λίγο. Εδώ. Εντάξει, πάνω από την Εγνατία. Όταν φέρναν καφέδες αυτό, αδερφέ, που έχει νερό να έρθω να πιω ένα φρέντο εσπρέσο, σε παρακαλώ, τον έχω ανάγκη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook σου μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται λίγα πράγματα. Σήμερα, 13 του Νοέμβρη, δεν γίνηκανε πολλά πράγματα στον κόσμο. Δεν έχει κάτι το αξιοσημείο. Το 1990, λέει, δημιουργείται η πρώτη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Ποια ήταν, Δεν ξέρω, ποια μπορεί να ήταν. Άμα την βρεις, πες μου να την ψάξουμε να δούμε ακριβώς τώρα πώς είναι. Καμιά σεξ θα ήταν. Ξέρω εγώ, το διαδίκτυο νομίζω γι' αυτό, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Άτε, καλά, εντάξει. Εφού οι σελίδες οι τέτοιες, νομίζω μετά το Facebook είναι οι δεύτερες επισκεψιμότητα. Τότε πιστεύω λάθος. Θα ήταν τίποτα. Πιστεύω κάποιο δίκτυο επικοινωνίας. Μπα, άκουσε, λέει, καμιά έτσι τσιτσίδι θα ήταν, καμιά γυμνή, μην νομίζεις. Αυτή θα ήταν η πρώτη σελίδα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στις ιστοσελίδες του Ιντερνετ σας σήμερα. Γενέθλια δεν βλέπω κανένα να έχει. Μια και πες Αγίου Χριστόμου, ναι. Σήμερα θα γιόρταζε μαζί σου ο Έμνησος Μάκης Ψωμιάδης. Την Παγκόσμια Μέρα της Καλοσύνης. Τίποτα δεν είναι. Αγάπης, αγαπούλα. Ζει για πάντα. Ζει για πάντα στις καρδιές του Μάκης Ψωμιάδης. Παίρνει και όρκο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε όλη τη ζωή του σε μια πόλη στην οποία και εγώ είμαι πολύ συνδεδεμένος, γιατί έχω φοιτήσει εκεί πέρα σε αυτή την πόλη. Σήμερα όλα τα και ξέρω μας λες. Έχω κάνει αυτό και ξέρω. Έχουμε κάνει ξέρω. Ναι, φίλε, εντάξει. Όλα έχω κάνει και ξέρω. 3,5 χρόνια στην Καβάλα είμαι. Α, μάλιστα. Οκ. Αγαπημένη πόλη. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όλους τους Χρυσοστόμους. Να το αναφέρουμε αφού το είχα ξεχάσει κιόλας. Εγώ το είπαμε στην αρχή. Μία που το είπαμε και μία που το ξεχάσαμε. Τον Χρυσόστομο ο Μιχαηλίδη. Ποιος είναι αυτός? Έλα, βρε. Τερματοφύλακα ΣΑΕΚ, αναπληρωματικός και μετά το δρομή του. Άιτε, ό,τι να είναι. Δηλαδή. Έχει να μάθει πράγμα. Τι να μάθω πράγμα. Νομίζω ότι ούτε η μάνα του δεν τον έχει αναφέρει. 6,5 ώρα το πρωί. Χρυσόστομο Μιχαηλίδη. Υπάρχει ακόμα παίζει. Υπάρχει. Όχι, εσύ. Με συγκίνησες τώρα πραγματικά και ο ίδιος μπορεί να είναι. Ήταν η τριάδα Ατματζίδης, Χιώτης, Μιχαηλίδης. Ένα μαγικό άγγιγμα αυτή τη στιγμή στον Ήπρο. Ένα χάδι θα διαπερνά και θα λέει: α, σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη κάποιοι με μνημόνευσαν. Εντάξει, 6 και 39 πρώτα λεπτά. Γιατί ο Ανδρέας Μπονόβας του Ολυμπιακού. Και αυτό εντάξει. Μυθική έτσι μορφή τη δεκαετία του 80. Σαν σήμερα λέει, και δεν είναι σχετικό με τα όσα συνέβησαν χθες. Το 2007, με καταμετρημένο περίπου το 99% των εκλογικών τμήματων, τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη πρώτου του Πασόκ, είδες κάθε τόσο το κάνουν. Ναι. Νοέμβρη, εκεί 12-13, είχαν βγάλει Γιώργο Παπανδρέου 55,57% και τον επανεξέλεξαν. Ευάγγελο Βενιζέλο 38,5% και Κώστας Καδαλή 5,76%. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, ο οποίος είδαμε κιόλας δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. Και πήγε και τρέξε μαραθώνιο και μετά πήγε και στήθηκε στην ουρά απ' έξω από ένα εκλογικό κέντρο για να πάει να ασκήσει. Ούτε πήγε να πάει, ούτε πήγε να τον πάνε μπροστά. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Ένας απλός πολίτης. Ένας από εμάς, ένας από εμάς είναι ο ΓΑΜ. Στις εσωκομματικές εκλογές της κέντρο αριστεράς, όπου η Φόφη γεννηματά φαίνεται να κάνει περίπατο, παραλίγο να βγει και από τον πρώτο γύρο, έχει αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πόσο το πήρε η Φόφη? Μεγάλο, πήρε 45%. Έτσι, πήρε κάπου, έτσι, φουφάρα. Θα σου πω τώρα πόσο βγήκαν τα αποτελέσματα. Λίγο εκλογές γιατί μας έχουν λείψει. 42,76 Φόφη γεννηματά, 25,38 Νίκος Ανδρουλάκης, 13,45 ο Γιώργος Καμίνης, Σταύρος Θοδωράκης με 9,44%. Τα πήρε 9 γιατί ήταν εκεί στο 5-6 και λέγανε όλοι ότι ό,τι και να κάνει ο Σταύρος Θοδωράκης θα πάρει 5,6 από το κουκουέ, ένα πράγμα. Ναι. Δηλαδή δικές του εκλογές. Αλλά τώρα τι το ήθελε αυτό, ναι. Και πήγε τώρα στα τα λιμέρια. Κάπου να πιαστεί. Να πιαστεί και αυτός, ναι. Γιάννης Μανιάτης, κλασική νομίζω παλαιοπασιακή μορφή για ποιον τον έχει. Νομίζω ο Μανιάτης εδώ τη στιγμή. Με το μουστάκι του και μείνει μουστάκα, σαν το Χαραλαμπόβουλο με να μου θυμίζει το παλιό. Με 4,22%. Γιάννης Τραγκούσης με τον περίφημο νόμο 2,39%. Το Θεός, ο ένας και μοναδικός. Ο αγαπημένος μας. Ο Γάτσιος. Ο Πάντος, πώς το λέγανε. Ο Γάτσιος, ένας Κωνσταντίνος Γάτσιος είναι με 1,63. Πρωτοτελευταίος, ναι. Απόστολος Πόντας. Δεν βγήκαμε τελευταίοι, εντάξει. Μείναμε κατηγορία. Τζιώτης 0,19%. Ο Πόντας ήταν αυτός που είχε κάνει ξεπατικοτούρα ένα τρέιλερ από μια. Από το House of Cards. Έπρεπε να βάλω κι εγώ τελικά, το μετάνιωσα. Πόσο Θεός. Θα έπαιρνα παραπάνω από το 0,19%. Το κορυφαίο που είχα δει ήταν ένα ψηφοδέλτιο που έχει, ξέρω εγώ, του υποψηφίου και γράφει ένα από κάτω.
Βάζει, γράφει από κάτω με το στυλό Ντάνος Σταυρό. Έτσι, έτσι, εννοείται. Αγάπη, ναι. Βέβαια, πεζόταν και στο στοιχηματάκι το. Οι εκλογές του Πασόκ. Ήταν αδιαφιλονίκη το. Ήταν αδιαφιλονίκη φαβόρη. Πεζόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, καλό το ποσοστό. Στο 68 την έβρισκε στη Φόπη. Για επόμενη πρόεδρο. Δεν πληρώνεσαι τώρα. Δεν μπορεί να κάνει cash out. Πρέπει να περιμένει στο δεύτερο γύρο. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να. Ο Νικοσανδουλάκης ήταν στο 3,10. Ο Καμίνης στο 5. Ο Μανιάτης στο 10. Ο Θεοδωράκης στο 13. Ήταν ο Ραγκούς στο 19. Ο Κωνσταντούπουλος στο 61. Ο Παπανδρέου στο 101. Είχε και Γιώργο Παπανδρέου όμω. Μπορεί να κάνει καμιά έκπληξη. Γιατί να πούνε ότι παιδιά θα πρέπει να κάνουμε ένα πιο ενωτικό. Ποιον έχουμε τον έμπειρο. Ποιο έχει κάνει πρόεδρο και ξέρει. Ποιο έχει κάνει πρωθυπουργό. Γιώργο Παπανδρέου να επανέλθει. Και οποιοδήποτε λέει άλλο Παπανδρέου. Μάλιστα πεζόταν στο στοίχημα 151. 1 στα 151. Ναι, δεν ξέρει. Τώρα ξέρει καμιά. Γεννάνε αυτοί. Γεννάνε αυτοί και καμιά φορά μπορεί να προκύψει από το πουθενά και κανένα άλλο. Νομίζω ότι. Στο δεύτερο γύρο θα κρυθεί πάρα πολύ ξέρεις, το πού θα συσπηρωθούν οι ψηφοφόροι των υπολείπων εκλογών. Καλά, εντάξει, όχι, ρε, βγαίνει η Φόφη τώρα, δεν το συζητάμε. Τελείωσε. Φοφάρα, είμαι φοφάρα. Η Φόφη, το φοφάκι, η φοφάρα σου. Μακάρι, μακάρι, γιατί. Να μας πάει ψηλά. Να έχουμε κοινικές παρουσίες στις αρχές των κομμάτων. Έτσι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που μας λέει: άντε, βγες, λυσάμε. Τι βγες, εγώ έχω βγει κανονίτε. Είμαι πόση ώρα εδώ στα Ερτζιανά. Μήπως δεν έχεις βάλει 107 και 4, μήπως μας έχεις μπερδέψει, μήπως έχεις βάλει μήνυμα. Τον καλημερίζουμε παρόλα αυτά. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Χρήστο που μας στέλνει και αυτό στα τα μηνυματάκια του και την ειδησιογραφία που αφορά τον Λάζαρο τον Χριστοδουλόπουλο για τον οποίο αναφέρθηκε όλας και έχουμε και εμείς ας πούμε έτσι ένα ιδιαίτερο δεσμό για διπλή σημασία διότι αναφέρθηκε σε αυτόν τον BBC χθες όχι Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη εμείς έχουμε τραγουδήσει το μικρό το BBC ναι, εμείς έχουμε το μικρό αυτό εδώ πέρα εκεί πέρα εμείς έχουμε τραγουδήσει για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο με την οικοδομή. Το BBC στο χθεσινό του live προβληματίστηκε πάρα πολύ με την παρουσία του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στην ενδεκάδα, όχι για κανένα αγωνιστικό λόγο, αλλά για το ότι τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο τους Άγγλους speaker να αναφέρουν και να πούνε το Χριστοδουλόπουλος. Γλωσσοδέτης. Δεν μπήκε. Καταστροφικό πραγματικά. Το καταστροφικό όνομα για αυτό που κάνει τη μετάδοση Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος ξεκινά στο κέντρο. Έγραψαν. Το είπανε αυτούσια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον ήρθατε. Είχαν αφιέρωμα στην αρχιτεκτονική, γι' αυτό είχαν το Λάζαρο. Έτσι. Για το γάπη ήθελα να πω. Παρακαλούμε. Ναι, δεν κατέβηκε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, νομίζω ότι δεν έχει διαδοθεί ακόμα. Ο λόγος είναι ότι περιμένει, θέλει να φτιάξει τα δικά του ψηφοδέλτια. Ναι. Και όταν λέω ψηφοδέλτια εννοώ από το χαρτί. Απλά περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες, να μεγαλώσει το δέντρο που φύτεψε στην Τουρκία, να το κόψει, να κάνει χαρτί και να μοιράσει τα ψηφοδέλτια. Και κάτι ελιές δεν φύτευε και κάτι τέτοια γενικότερα. Ναι, ναι, με τη γλάστρα την περίπτωση. Με τη γλάστρα, ρε, με τη γλάστρα. Κλασικά. Άντε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί είναι και τη οικολογία αυτό και τη υγιεινή ζωή και του ποδηλάτου και το έτσι και τα αλλιώ. Ωραίο ο Γιώργος Παπανδρέου και περιμένουμε ένα άνθρωπο εκεί, Καστελόριζα αυτά. Μήπως να βάλει τίποτα για κοινοτάρχη του Καστελορίζου. Ναι, κάνει πλέον έξεσαι με αυτή την αμφίεση με τον Μπουφανάκη εκείνο τον κρύο. Κάσο, αλλά ωραίο. Μαραθώνει εκεί στην Αθήνα, μια χαρά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Το λόγο επειδή μάχημο, δυνατό και πρωινό και ξυπνητό. Δεν νομίζω να έχουμε εκπλήξεις και πολύ ούτε καν και με αυτό πολύ ασχολήθηκε ο κόσμος. Γενικότερα το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι πέρασε κάπως. Ακριβώς γιατί δεν είχε Super League, δεν είχε όρεξη. Πήραμε ρεπό, βγήκαμε και εμείς έξω. Και οι εκλογές και τα αριστερά κεντρίσαν το ενδιαφέρον και του αθλητικού κόσμου. Ναι, βεβαίως, τεράστιο. Με τεράστιο λάμπρο κόρτα, ο οποίος πήγε να ψηφίσει και. Δεν ξέρω, μάλλον το κακά τα πνεύματα του βάλανε τρικλοποδιά. Κάποιοι του βάλανε θηλιά στο λαιμό του Λάμπρου Σκόρδα. Ναι, τι να ψηφίσει ο Σκόρδα. Τι να ψηφίσει ο Σκόρδα, δεν ξέρω καν όσου δεν το πήρε θα πάρει. Όχι, μπορεί να πάρει τηλέφωνο να μα πει τι μπορεί να ψήφισε ο Λάμπρου Σκόρδα. Εντάξει, εγώ τον κόβω το Λάμπρο το Σκόρδα να ψήφισε Ανδρουλάκη. Να σου πω κάτι. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Βορρά. Γενικότερα. Ο Ανδρουλάκης νομίζω είναι και βενιζελικός, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Προς τα εκεί. Ανάλογα τι είναι. Εξυγχρονιστής τα λέμε. Εξυγχρονιστής. Μπα, όχι τώρα τα αλλάζω. Ξέρω εγώ μήπως κανένα Καμίνη ψήφισε ο Σκόρδας. Καμίνη. Ναι, ναι, ναι. Αθήνα, κέντρο κράτους Αθηνών. Γιατί όχι, γιατί όχι.
Γιατί όχι. Τώρα είναι εντάξει, τα κράτη των Παρισίων είναι ο Λάμπρος, ο φίλος μας. Από το εξόριστο, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο εξόριστος, ο οποίος πήγε να ψηφίσει σε εκλογικό. Άκου τώρα, είχαν στο Παρίσι εκλογικά κέντρα. Στην πρεσβεία πήγαν να ψηφίσουν εκεί για τις κομματικές του Πασόκ. Αυτό παντού γίνεται. Ναι, μπουρδουκλέ. Εδώ ήξερα ότι γίνονται για τις εκλογές τις κανονικές. Τώρα δεν ήξερα ότι για τις διαδικασίες εσωτερικής καύσεως. Πήγε να ψηφίσει, μπουρδουκλώθηκε, έπεσε από τις κάλες ο άνθρωπος, κανονικά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, κονόμησε μια καρουμπαλάρα και το δημοσίευσε αυτό και στο προσωπικό του, στην προσωπική του σελίδα, όχι στην προσωπική του, στο προφίλ του στο Facebook. Έκανε πένα, χτυπήσε σε καμιά γωνία, έκανε καλό γρουμπούλι. Ναι, ναι, τι έκανε, γρουμπούλι. Τι είναι αυτό τώρα, τι λέξη είναι αυτή. Γρουμπούλι. Ναι, πρώτη φορά τα ακούω. Καλά, είσαι και από τις αίρες εσύ. Σεραϊκό είναι. Ναι, ρε. Πρώτη φορά τα γρουμπούλια. Ναι, εγώ ξέρω τα μπουρμπούλια και τα μπομπόλια ξέρω. Πώς το είπες, ξαναπες το. Γρουμπούλι. Γρουμπούλι. Πάλι, τι να πω, τι μαθαίνει κανένας. Υγρομπαλάκι. Τι μαθαίνουμε πρωί-πρωί, ρε. Μόρφωση, μόρφωση εδώ πέρα, παιδιά. Ο οποίος βέβαια το απέδωσε το όλο το καρούμπα, αλλά τώρα δεν ξέρω ποιος τον γλωσσέφαγε. Αν τον γλωσσέφαγε κάποιος για πολιτικούς λόγους ή κάποιος φίλος του Άρεος πιάσανε τώρα ενδεχομένως μερικές μιας μορφής κατάρες. Ψάξτε να το βρείτε αυτό κανονικά το Λάζαρο, λέω. Το Λάμπρος Κόρδα με το καρουμπαλάκι του. Ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά στα Facebookια. Άμα ανοίξει κιόλας και η σελίδα, θα σας πούμε αφού πάρουμε τη γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Χθες το 2-0 συνδυάστηκε με μια πολύ ωραία εμφάνιση καλούτσικη. Ποιο 2-0? Του Άρη με την Καρδιά. Α, είπα και εγώ, λέω, μήπως καμιά εθνική 2-0. Και... Όχι, το παιχνίδι της εθνικής. Καλά, εγώ το Σάββατο βράδυ τα γκολ, όλα τα γκολ, στο Ζάγκρεπ. Ναι. Η Κροατία και η Κροατία, αφού τους έκανες 4 γκολ δώρο. Ναι, το λέγαμε αυτό, ότι ναι, μεν δεν ήμασταν καλοί, αλλά τα βάλαμε μόνοι μας. Δεν κάνεις τέτοια. Η ψυχολογία είναι καταρακωμένη, δεν υπάρχει. 4 γκολ το ένα. Χειρότερα από το άλλο, ρε παιδί μου. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Και πήγα που λες στην Αργενάρα. Μετά την Μπόκα πήραμε τα πάνω μας. Είχε και Κουσμάκο χθες. Αναθαρίσαμε, ναι. Είχε λίγο, ναι. Αλλά βέβαια θέλω να επισημάνω. Η βρωμιά και η δυσοδεία, ρε παιδιά. Πίνετε μπύρες, κάνετε. Μαζέψτε τα κάπου τώρα. Τώρα Ελλάδα είσαι, ρε. Σε παρακαλώ. Ελλάδα, ναι, αλλά δεν γίνεται. Ντρέπομαι. Πήγα να κατουρίσω στις τουαλέτες. Ναι. Και δεν ξέρω που κατουρούσα. Νύχτα. Δεν, νομίζω, δεν υπάρχει γήπεδο με τουαλέτες, νομίζω, υπάρκτες. Όταν έχω και μια ευησία στο θέμα της καθαριότητας, τρελαίνομαι. Καλά, δεν νομίζω, τα γήπεδα δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο από άποψη υγιεινής. Και αν δεν κάνω λάθος, το φετινό τον Άρη, τα θέματα της καθαριότητας και των εργασιών και της συντήρησης του γήπεδου τα έχουν επομιστεί μια ομάδα εθελοντών. Προσπαθούν από μόνοι τους με δικά τους. Δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα να το κάνω αυτό τώρα. Να πάω να καθαρίσω το γήπεδο. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια τρέλα. Εντάξει, είναι η αγάπη. Και για λοιπόν, για καλά, τέτοια ωραία. Τρέλα. Αλλά δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Νομίζω πρέπει να. Η ΠΑΕ να μεριμνήσει, να έχει ας πούμε, συνεργεία καθαριότητα. Μόλις τελείωσε, πίστεψε με. Ναι. Τώρα τελευταίο έφυγα. Ναι. Από χώρο, στο χώρο εκεί που ήμουνα. Που έριξα μια ματιά, λέω τον άλλον έναν τύπο εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν θα πρέπει να επέμβουν μέχρι την εβδομάδα να γίνει λουξ. Τι εννοείς? Δηλαδή ανάμεσα στα καθίσματα, τι να σου πω, ρε. Είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη και κατάσταση. Ανακύκλωση, θέλω να ξεχωρίσω. Α, καλά, τι ανακύκλωση, ρε. Πού τα είδες αυτά. Γιατί λοιπόν. Μιλάς, μήπως δεν είσαι Άρης. Μήπως είσαι κάτι άλλο. Τι ομάδα είσαι, για μίλα μας. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Να ενημερώσω και κάτι άλλο, να ενημερώσουμε και τους φίλους. Βεβαίως, βεβαίως. 5.30 ώρα το απόγευμα, έτσι, μην ξεχνέσαι. Τι έχει 5.30 ώρα το απόγευμα? Στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Τσακίρης. Ναι. Συνάντηση όλων φορέων και εμείς, δηλαδή και εμείς, να κάνουμε πρόταση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Α, λοιπόν, εμένη ιστορία. Λοιπόν, εμένη ιστορία. Γιατί και εμείς είμαστε Σταυροπολίτες. Και όλοι εκεί θα πάμε. Μακάρι εκεί να γίνει να κάτι, αλλά άμα δεν υπάρχει το χρήμα, δύσκολα. Δύσκολα. Είναι όχι απλά ζωτική σημασία στο συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα του στρατοπέδου μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα όλων των δυτικών συνοικιών. Μακάρι, μόνο. Να αλλάξει την ιστορία πραγματικά στη Θεσσαλονίκη. Μόνο των δυτικών συνοικιών. Σωστά, και όλες τις πόλεις, η οποία δεν έχει πράσινο. Είμαστε αναλογικά, νομίζω, η δεύτερη, η πρώτη μεγαλούπολη της. Με το λιγότερο πράσινο. Είναι κάπου στο 1,5 τετραγωνικό που αναλογεί στο κάθε κάτοικο. Ο Συρίγος με την Αποστολία κουβεντιάζει και για τον πολιτισμό. Αλλά εγώ επειδή πήγαινα στο ΜΑΤ και ήμουν παίρνω τελευταίο και μου λέει φίλε και το παιδί που ήταν στο κέντρο. Μου λέει δεν μπορώ να σε, γιατί λέει θα αρχίσει το ΜΑΤ σε λίγο. Το κλειάζει Βικελίδης και σταματάει. Ήθελα να πω, ρε Αποστολία μου, λες τι ωραίος ο αθλητισμός. Πες μου σε παρακαλώ στο πολιτισμικό συγκρότημα, υπάρχει χώρος
αυτή η πόλη έχει υποδομές τέτοιες για να πουθενά μπορέσει ο κόσμος να κάνει. Πουθενά, πουθενά. Στο Παύλο Μελά τώρα θα προβλέπετε χώρος έτσι να μπορεί να τρέξει ο ίξος. Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι, δεν είναι μόνο με τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνει ολόκληρη, γιατί χρειάζονται εκατομμύρια για να γίνει όπως πρέπει. Μετέπειτα είναι και το θέμα της συντήρησης, αυτό που συζητούσαμε για το γήπεδο. Φυσικά. Δηλαδή άντε και το κάνεις, αλλά εμείς από μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί να αυτοσυντηρηθούμε. Έτσι. Δηλαδή το σκουπίδι εκεί, το τέτοιο, αυτό, εντάξει. Μα εκείνης πάει αυτόματα πλέον. Και μετά μας φταίνε άλλοι. Μας φταίνε άλλοι που έρχονται και αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Εμείς δεν μπορούμε να πετάξουμε ένα πλαστικό. Αυτό που λέω κάθε φορά που μπορεί ένα να φαίνεται. Πλαστικό, ρε, ένα πλαστικό, στον κάδο. Ένα πλαστικό σε ένα κάδο. Αν αγαπάς την πατρίδα σου, πέτα το σκουπίδι μέσα στον κάδο. Τελείωσε. Αυτή είναι η ένδειξη αγάπης για την πατρίδα και τίποτα άλλο. Και ούτε εισάρισε, ούτε το έτσι. Αυτό. Να σε καλά. Άρης, ερχόμαστε. 3-3. Κοίταξε, ωραία μπαλίτσα. Κάτι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Θα σου πω το εξής. Το μόνο που φοβάμαι είναι η αποκοτιά τους. Από? Η αποκοτιά τους. Δηλαδή είχε ένα κομμάτι, ας πούμε, 10-15 λεπτών που κολλήσανε. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πετάς κιόλας. Κινείται, δηλαδή λες, αυτό το πράγμα δείχνει κάτι. Είναι ομάδα. Είναι αυτό το σε πράγμα. Σύγκριση κιόλας με πέρυσι στα αντίστοιχα παιχνίδια που ήσουν να ξεφυσούσες. Και όχι μόνο με αυτό. Και με προηγούμενα χρόνια μπορώ να σου πω. Ωραία πράγματα. Το τοπικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα έρχεται, είναι στα κοντά. Είναι, τώρα θα σου πω ότι Κυριακή είναι πολύ σημαντικό το μάτς. Με Απόλλωνα. Με τον Εργοτέλη. Εργοτέλη κάτω, μετά Κυγκόνια παίζεις. Και μετά Καπάκι έρχεσαι, ναι, μετά Κυγκόνια και γουστάρω. Καπάκι μετά με Παναχαϊκή εδώ μέσα και ένα άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Κώστας Κατσουράνης, πρόεδρος. Ναι, Κυριακή θα εξαρτηθεί. Α, με πάρεις να έρθουμε, να έρθω στο γήπεδο. Μετά δεν θα μας χωράει το Κλειάνθη. Έτσι, φιλιά. Καλημέρα σε όλα τα Λάνια εκεί, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ. Για τον Πανσεραϊκό, πόσο ήρθε με τον Απόλλωνα? 2-3. 3-3, ρε, τι είναι αυτά 3-3. Που λες, ρε, τι 2-3, από πού τα βγάζεις αυτά, πολεμάς τον Πανσεραϊκό? Όχι, εγώ πολεμάω τον Πανσεραϊκό, εγώ παίκτη από το χωριό μου παίζω Πανσεραϊκό. Ρε, 2-3 λες, λες ότι χάσαμε από μόνο σου. Ναι, μπερδεύτηκα, ρε φίλε. Άκου, λέει, μπερδεύτηκα και έπρεπε να κερδίσουμε 13, άντε μου σου πω τώρα. Από 3-1, πώς ήρθε 3-3. Ένα, τέτοιοι ήμασταν, να φύγουν όλοι. Η Ρεάλ πώς σοφάρισε την ΑΕΚ από 3-1. Σωστό γι' αυτό. Η Real την έκπωση τη σου πάρει σε 3-3 από 3-1. Καλά, σωστό και αυτό. Έτσι, μάλιστα. Τι να κάνουμε, εντάξει, πήραμε τον πρώτο μας βαθμό. Δεν είμαστε καλά φέτος. Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά θα ανέβουμε. Θα πάρουμε τα μέτρα μας. Γεια σου, Λευτέρη μου. Και αφού κυρίες και κύριοι περάσαμε στα πελάγι και στα παιδεία της αγαπημένης μας Φουτμπολίγκο, Άρης θες άνετα, σχετικά και ικανοποιητικά όπως μας μετεφέρουν εδώ πέρα και οι φίλοι οπαδοί της ομάδος. Και μετά όσα διαβάσαμε δεν είχαμε ευκαιρία. Πήγε η Φουγιούκα στο γήπεδο, αλλά δεν ήθελε να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τη στείλαμε σε όλα τα παιχνίδια. Τη στείλαμε και στο μπάσκετ, πήγε τα είδε όλα. Αλλά μου κάθεται στο σπίτι να πού να πλένει πιάτα, κατάλαβες. Εκεί μας καταντήσανε. Χανιά Κισαμικός. Χανιά Κισαμικός Αχαρναϊκός 4-1. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανεγιάλιος 1-0. Βέρεια Καραϊσκάκης 0-2. Όφι Αιγινιακός 6-0. Παναχαϊκή τον Αιγινιακό τον έχουν βρει όλοι εκεί και τον Κοπανά να φέρει και ο Άριστο ρίξει μια 4. Άστα να πάνε. Παναχαϊκή Εργοτέλης 2-1. Με αρκετό κόσμο σε όλα τα γήπεδα. Και το Χαριλάου είχε κόσμο και η Πάτρα είχε κόσμο. Εγώ και το Ηράκλειο. Δεν νομίζω ότι η Φούτμπολ είναι πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα. Φούτμπολ. Καλά, πάτε. Εντάξει, κοίταξε. Αυτό φέτος δεν μπορείς να το πεις. Εδώ έχουμε πρώτο ατρόμητο. Δηλαδή, άμα και φέτος πούμε ότι το πρωτάθλημα Super League δεν είναι συναρπαστικό, τι άλλο. Και είναι όλοι μάχονται. Έχει ωραίους αγώνες. Έγινε Football League η Super League. Αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε. Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντου 3-3 στο μάτσι ημέρα. Όσο ήθιστε να λέμε, απλά κοιτώντας το αποτέλεσμα μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Σπάρτη Απόλλων Λάρισας 2-0, Άρης Θεσσαλονίκης Καλυθέα 2-0 και Δόξα Δράμας Τρίκαλα 0-0. Στη βαθμολογία ο Άρης πρώτος και αίτητος και χωρίς καν να δεχθεί γκολ. Επίσης ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Έχει 8 γκολ υπέρ, 0 κατά με 9 βαθμούς και η Παναχαϊκή επίσης αίτητη αλλά έχει δεχτεί ένα γκολ, 7-1 το goal average. Στους 9 και από εκεί πέρα Όφι, Χανιά Κισαμικός, Δόξα Δράμας με 7, Καραϊσκάκης 6, Σπάρτη Απόλλων Πόντου 5, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανεγιάλιος 4, Βέρεια με 3, Εργοτέλης 2, Πανσεραϊκός, Τρίκαλα και Καλυθέα 1. Υποτίθεται τα Τρίκαλα θεωρούνται από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος, δεν έχουν καθόλου καλό ξεκίνημα. Αγνοούν τη χαρά της νίκης, μόλις τώρα πήραν και αυτοί τον πρώτο τους βαθμό μέσα στη Δράμα, η οποία και η Δράμα είναι φυσικά συνδικητήρια της ανόδου.
Καλυθέα 1 βαθμό, Απόλλων Λάρισας Εγνιακός 0 και Αχαρναϊκός μείον 24. Καταρχάς να πω και εγώ κάτι άλλο επίσης που είπες για το Πανσερικό πριν, ότι τα δύο γκολ τα πέτυχε, δεν ξέρω αν το ακούσεις, παιδί από το διπλανό χωριό από το δικό μου. Αχ, πολύ σημαντικό νομίζω κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση της ημέρας πολύ αυτή. Πολύ σημαντικό, το χωριό μου βγάζει παιχταράδες. Το διπλανό χωριό βγάζει παιχταράδες. Τι χαίρεσαι. Το δικό μου χωριό δεν έχουμε εβδομάδα. Αυτό τι μου λες, μπορεί το διπλανό χωριό να μην μιλιώσαν το. Και εσύ, ας πούμε, το χρησιμοποιείς εδώ και λες. Μα πολύ σπουδαία είδηση. Αυτό που έλεγα ότι το eFootball του διπλανό παιδί. Εντάξει. Πώς είναι το γελάντο. Το διπλανό παιδί. Έτσι για να πούμε και κάτι. Δεν θα έλεγα τώρα. Μην μπερδεύει τα μάτια μου. Να με άσε να πω. Ότι το eFootball που θεωρώ ότι είναι πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα είναι ότι μόλις είπες πόσες είναι οι διεκδικήτριες της ανώδου, δηλαδή της κορυφής, έτσι. Ναι. Γιατί στο, η Super League δεν έχει διεκδικητές, δεν έχει ΠΑΟΚ, δεν έχει ΑΕΚ, δεν έχει Ολυμπιακό, δεν έχει Ατρόμητο, δεν έχει Λεβαδιακό. Μέχρι τέλους. Δεν έχει Πανιόνιο, θα πάει μέχρι τέλους φέτος. Μέχρι τέλους θα πάει, θα πάει, βρε, μην είσαι ανυπόμονος, θα πάει φέτος, θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Αμέσως, ρε, όλοι να την κατηγορήσει την καημένη μας Super League. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα καθώς προσεγγίζουμε τις 7, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Και μπασκετάκι έχουμε και γάμα εθνική έχουμε και εθνική έχουμε, τα λίγα πραγματάκια που είδαμε συλλέξαμε, όχι ότι είχε αμάν και πώς και τι. Οι Κροάτες πανηγυρίσανε την πρόκρισή τους στα τελικά του 2018, 1-0-0, ναι. Στήρο, αυτά χωρίς πολλά, δεν το πολύ παλέψανε και οι ίδιοι. Ναι. Στον Νίκο Βέρτη, να πούμε το ανάλογο γλέντι, ο Σίλτεφελτ τους πρέπει να τους πήγε. Ο Σίλτεφελτ, γιατί πήγαινε στο Βέρτη, ο Σίλτεφελτ. Αυτός ήταν, αυτός φαντάζομαι θα ξέρει το Βέρτη, ήταν μόνος από την Κροατία. Ναι, πήγανε, αυτά, έρχονται και κυρίες και κύριοι και τους διδάσκουμε πολιτισμό. Βεβαίως εδώ. Ναι, τις φωτογραφίες του Νίκου Βέρτη με τον Ροναλντίνιο. Ροναλντίνιο, Σεφερλής και Ρέμος. Ιστορική, ναι. έπαιρνε ο Ροναλντίνιο, έπαιρνε αεροπλάνο δικό του, να πούμε, νίκιαζε. Τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μη στον αεροπλάνο για να μην του λείψει διασκέδαση. Αυτό είναι τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να ακούνε το αν είσαι ένα αστέρι, έτσι. Μόντι πολύ. Πολύ δουλεμένο στην προπόνηση, το περίμενε μια. Έψαχνα να βρω την πάσα. Το Σεφερλή, τίποτα έτσι τον αυτό να πούμε, τον έχει τίποτα. Μόντριτς και Πέρισιτς πήγανε στον Νίκο Βέρτη χθες Κυριακή. Δουλεύει ο Βέρτης Κυριακή. Άνοιξε για αυτού. Όχι, ρε παιδί μου, δεν πήγε όλη η Εθνική Κροατία. Πρέπει να πήγε να έχει τα κλεισμένα, ξέρω εγώ, για να πάρουμε την πρόκριση και να πάνε δική μα. Πώ πήγαν όντω, Μόντριτς, Πέρισιτς και Βρολσάλκο πήγανε για να γιορτάσουν. Την πρόκληση στο τελικό του Μουντιάλ. Και Σίντερφελτ. Απαντάτε λοιπόν η απορία σου. Να ποιος τους πήγε. Ο Κροάτης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Στον Νίκο Βέρτη, ο οποίος δουλίτσα έχει για να τραγουδάς τώρα και Κυριακή. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται στην Αθήνα που βρίσκεται. Εντάξει. Δεν τραγουδούσαμε κι εμείς να έρθει εδώ. Τη Δετάρτη που τραγουδάμε και παίζουμε στο Ραλετάντο εκεί στα Ανατολικά. Άμα έχει καμιά ομάδα να γιορτάσει επινίκια, μια επιτυχία, μπορεί να έρθει να πιει μια μπυρίτσα, να πιει ένα ρακόμελο, να κάτι τίσω έτσι φτωχικό. Λοιπόν, θα πάμε να διαλυματιστούμε και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Λίμπερο 107,4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26. Και γάμα εθνική βεβαίως χθες. Παίζαν οι αγαπημένες μας κατηγορίες, δεν είχαμε Super League, οπότε ο Ηρακλής πέτυχε ακόμη μια σπουδαία νίκη στο Καφτατζόγλιο με 1-0 επί του Μακεδονικού με γκολ του Χρήστου Ρόβα. Και συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία. Κατά κάποιους ίσως και λίγο αναπάντηχη με δεδομένο το ότι η ομάδα, όπως έχουμε επαναλάβει πολλάκι, δημιουργήθηκε 3-4 μέρες πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα. Ηρακλής Μακεδονικός 1-0, ο Άρης Παλαιοχωρίου, ο οποίος προηγείται στον συγκεκριμένο όμιλο, επικράτησε με 5-1 του Μεγάλου Αλέξανδρου Τρικάλο. Καμπανιακός Νάουσα 0-1, Αλμοπός Αριδρέας Αχωτικός 4-0, Πιερικός ΑΕ Καρίτσας 2-1, Λαγκαδάς Καρδία 2-0 και Φίλιππος Αλεξάνδρης Κλικισιακός 2-1. Στην πρώτη θέση ο Άρης Παλαιοχωρίου με 19, Αλμοπός Αριδρέας με 17, ο Ηρακλής 17 επίσης και νομίζω έναν αγώνα λιγότερο. Λαγκαδάς έχει 15, Νάουσα 15, Αγροτικός 14, Τρίκαλα Ημαθίας 13, Μακεδονικός 13, Πιερικός 13, Φίλιππος Αλεξάνδρειας 11, Καρδία 9, Καρίτσα 8, Εδεσαϊκός 8, Κυρκυσιακός 4 και Καμπανιακός 1 βαθμό.
στο μπασκετάκι μας, όπως προείπαμε, όπως προλογίσαμε, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του τοπικού ντέρμπι. Πρέπει να ήταν πολύ κακό το παιχνίδι. Κάτσε να σ' ανοίξω, sorry αγόρι μου. Ήταν λίγο. Εσύ που το είδες. Σάπιο. Πολύ ωραία κριτική προσέγγιση. Το καθαρά μπασκετική. Τι fade away, τι pick and roll. Πολύ σάπιο να πούμε το ματσάκιο. 63-57, δεν κάνω λάθος το. Ναι, το σκορ. Παναγιά και Χριστέ. Ευτυχώς που δεν το είδαμε. Ευτυχώς που δεν ασχοληθήκαμε, θα πονούσαν τα μάτια μας. Ολυμπιακός Ρέθυμνο 90-72. Πανιώνιος Παναθηναϊκός 66-89. ΑΕΚ Κόρυβος 86-60. Φάρος Τρίκαλα 77-70. Λαύριο Κολοσσός 80-62. Και Προμηθέας Κίμη 93-82. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ? Καλά. Δεν το είπες και πολύ. Σου λείψει το ποδοσφαιράκι. Μ' ακούς? Ναι, λέω, σου λείψει το ποδοσφαιράκι. Πολύ σε λέει. Λίγο. Το ήμουν τώρα το πρωί. Γιατί δεν έχει και τίποτα επικαιρότητα ευχαίτερο. Λέω, σάγα βραδιά χωρίς σεξι, δεν γίνεται. Σου λείψε λίγο μύρλα έτσι αυτό, γιατί δεν βάζει εκείνον, γιατί δεν παίρνει προπονητή. Τώρα δηλαδή δύο εβδομάδες. Ησυχάσατε λίγο τις τελευταίες μέρες. Έβλεπα την εκεί χθες και άρχισα τα ίδια, γιατί δεν έβαλε το Πέλκα. Αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα φέρε Άγγελο. Άγγελος πήγε στον Πλατανιά, ε. Αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο ενημερώθηκα. Ο Γουχού υπάρχει νομίζω. Λες πάντα, εντάξει, είναι ένα σύμβολο. Λες τα χαλάσανε, γιατί είχα μια τέτοια ενημέρωση. Λίγο που παρακολούθησε τα δρόμενα, δεν ξέρω, λες να τα σπάσανε. Θέλουμε. Είχα διαβάσει ότι δεν τα βρήκα τελικά. Τώρα δεν θα μάθει. Είπε όχι στον Πλατανιά ο Αναστασιάδης, ναι. Τελικά χάλασε. Κρίμα, γιατί θέλουμε. Λες κάτι αυτό να σημαίνει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ο Αναστασιάδης πιστεύω να είναι τελειώσει ο Βαγκόντης. Κάνει ένα λάθος. Καλά, όχι για τον ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ καμία εθνική, ίσως. Ποτέ δεν ξέρεις. ΠΑΟΚ, ούτε εθνική, δεν το βλέπω. Μα εγώ αυτό είναι όσο τον έλεγα. Να σας δει, δεν έχουμε τελειώσει. Γιατί εντάξει, μπορεί εμένα ο Τωροσίδης να δήλωσε εύχομαι να μείνει ο Σκύμπε. Ο Τωροσίδης βέβαια μπορεί να μην μείνει. Αλλά δεν τον βλέπω τώρα τον Γερμανό. Να. Δεν εντάξει, δεν από το παιχνίδι ήταν τελειωμένο. Οι Κροάτες είχαν το μυαλό τους πότε θα πάνε στο Βέρτι, στα μπουζούκια. Για όποιον νομίζω το 0-0 αντικατόπιζε την εικόνα, έκανε λάθος για λιγότερα. Για πλην ένα. Για πλην ένα ο καθένας, ναι. Χάλια, αλλά τι να κάνεις. Δεν ξέρω και τι όνειρο μου είναι για να λέω το ρίτσο αριστερά και δεν κάναμε ούτε μια επίθεση από αριστερά. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Βλέπει γενικά. Δεν νομίζω πάντως να μείνει ο Σκύμπε με τίποτα. Θα έχουμε αλλαγή. Για μένα ειλικρινά, παιδιά, ας δούμε και μια αρχική με έναν Έλληνα προπονητή πάντως. Δηλαδή, ο Δόνης νομίζω ειλικρινά ότι είναι καλή η επιλογή. Λες να πάρουν Δόνη. Έλληνα προπονητή από τον Βασίλη Δανίλη έχουμε να δούμε στην εθνική, έτσι. Έχουμε δει Κώστα Τσάνα, ρε. Ναι. Υπηρεσιακό. Ναι. Ακόμα και υπηρεσιακό στο μέλλον. Εντάξει, πάντα δεν χαλάει ποτέ. Το ματάκι δεν το είδε. Μπάσκετ δεν είδα, εσύ το παρακολούθησε. Το είδα, εντάξει. Τραγικό! Καμιά φορά θέλω να πω μέσα στη τηλεόραση. Να αρχίσω τα χαστούκια ή στο γήπεδο να παίζει να κατέβει στο τερέ κάτω. Εντάξει, πολλά λάθη. Και από τον ένα και από τον άλλο. Ναι, μα είχαμε δει και το προήμιο. Βαγγέλης Μαργαρίτης βγήκε κορυφαίος νομίζω το αγώνα, ε. Το προήμιο ήταν το μάτς του Κυπέλλου που και εκείνο ήταν πολύ τραγικό. Ναι. Όταν ο Άρης κέρδισε τον ΠΑΟΚ, αλλά φαντάζομαι με το χθεσινό που πρέπει να ήταν. Εντάξει, είχαν και δύο ομάδες, είχαν κάτι δίλεπτα, τρίλεπτα έτσι για να. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο και τραγικό τέταρτο. Μάλιστα. Τα πρώτα δύο ήταν σαν να μην έπαιζε μπάσκετ, σαν να μην υπήρχε και οι δύο. Οι φίλοι του Άρεως διαμαρτύρονται για διαιτησία. Πάντως. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν φάσεις στις οποίες οι διαιτητές επηρεάζουν το παιχνίδι. Μάλιστα. Γιατί βγήκε, δεν ξέρω αν άκουσες το πρωί-πρωί, ο μενόμενος ο Βευγάτος. Δεν τον άκουσα. Γιατί θα έβγαινες καπάκια. Ας μου πεις ποιες φάσεις κρίνουν οι διαιτητές το παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, παιδιά, δεν το παρακολουθώ. Σκύμπε, να ξέρετε, δήλωσε ότι θα είναι προπονητής της Εθνικής, λέει, και το επόμενο καλοκαίρι. Α, ωραία, εντάξει. Κοίταξε, αυτό δεν είναι κακή είδηση, αν σκεφτείς ότι τα προκριματικά αρχίζουν μετά το καλοκαίρι, οπότε εντάξει. Α, εντάξει. Οι διαιτητές έχουν μια φιλοσοφία, έτσι. Δηλαδή, το τρίτο δεκάλεπτο, όντως φορτώνουν τον Άρη πολύ γρήγορα με τα 5 φάουλ. Βέβαια, από εκεί και πέρα, δεν δώσανε φάουλ ιδιαίτερα για να φάσει πολλές. Μάλιστα. Το τέταρτο δεκάλεπτο έκανα το αντίθετο. Ναι, οπότε θα το πάω γρήγορα με
4 με 5 πάω. Τώρα ξανά όμως στο δεύτερο γύρο νομίζω ότι ενδιαφέρον είχε ο Παοξής. Το εξάντλησε σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα ξανά στο δεύτερο γύρο θα ξανασχοληθεί με τον μπάσκετ. Το θέμα είναι αυτή τι κάνω τώρα. Δύσκολα και οι δύο είναι. Πώς αντέξει ένα γύρο χωρίς Πάοξ. Το ίδιο και ο Πάοξης πώς αντέξει ένα γύρο χωρίς Άρη. Αφού είναι αυτό το μόνο ενδιαφέρον. Τι, γιατί θα πας... Εμείς θα έχουμε Παναθηναϊκό να δούμε, θα ξεκινάει το παλανίξι, κάτι θα έχουμε κάτι. Αφού λιγότερος κόσμος πάει στο γήπεδο. Αφού θα παραγυρίσουν το Χαρελάο με τη Σπάρτη. Λιγότερος κόσμος πάει στο γήπεδο. Με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό από τη Μεάρη. Είναι το ντέρμπι. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Είναι τοπικό ντέρμπι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έγινες. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και νό, μηνυματάκι. Αποστολή στο 545-26 στη βαθμολογία της Basket League. Ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος και αίτητος με 5 νίκες στους 10 βαθμούς. Ολυμπιακός 9. Προμηθέας, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία με 9 βαθμούς στο ξεκίνημα. Κολοσσός 8, ΙΑΕΚ 8, Κόρυβος 8, Λαύριο και Φάρος επίσης 8. 7 βαθμούς έχουν το ΠΑΟΚ, τα Τρίκαλα, ο Άρης. Στους 6 το Ρέθυμο και χωρίς νίκη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας ο Πανιώνιος μαζί με την Κίμη. Ο ιστορικός. Ο ιστορικός ανέβη και μεν, αλλά δεν είναι. Δεν είναι ο Πανιώνιος. Δεν είναι ο Πανιώνιος πραγματικά που ξέρουμε. Στην Α2 ο Ηρακλής επικράτησε στο γήπεδο του επί της Καστοριάς με 78-68. Το Περιστέρι, το οποίο διεκδικεί την άνοδο 80-51, είναι την Αγία. Δύο ούτως ή άλλως ανεβαίνουν. Ο πρώτος και οι υπόλοιποι παίζουν play-off από τις θέσεις 2-5. Το Περιστέρι είναι πρώτο με 10. Ο Ηρακλής έχει 9, Χολαργός 9, Ψυχικό Δόξα Λευκάς 8. Πάλι θα παλέψει για την άνοδο ο Ηρακλής. Πέρυσι νομίζω αυτοκτόνησε γιατί είχε χάσει και το πλεονέκτημα μέσα στην έδρα του και δεν κατάφερε να ανέβει. Ίσως φέτος κάτι πρέπει να γίνει και να επιστρέψει και ο Ηρακλής στη φυσική του θέση. Παναγιά και Χριστέ. Είχαμε. Σα κάναν ντου. Τι έγινε, τι να. Έλα, άνοιξε λίγο, άνοιξε λίγο. Τι έπαθε, άρρωστη. Πού γύρε. Έλα λίγο. Κάνε μου αυτή την τιμή να μιλήσει στο μικρό. Μην μιλά μόνο με του άλλου. Καλημέρα, καλημέρα. Πού ήσουν, παιδί μου, με. Αθήνα στο Βέρτη ήσουν μαζί με του. Πήγε Βέρτη. Για να κάνει ρεπορτάζ που ήταν ο ποδοσφαιριστή Κροατία. Δεν σ' αρέσει ο Βέρτη. Ποιο σου αρέσει. Ο Σάκης Ρουβάς, ένας από εμάς, μάλιστα. Είμαι Αριλής, κυρίες και κύριοι, εδώ να δείτε τι άξιο κορίτσι. 7 και 4 είναι στα γραφεία του Λίμπερο, πάρτε τηλέφωνα. Έτσι, αυτό το πρωινό θέλουν να βρεθούν όλοι κοντά μας, φίλε μου, ναι, Άκη. Ναι. Αυτό, είμαστε τραβηχτικοί, τι έλεγα. Τραβηχτικοί, τρόμαξε, λέω, τι γίνεται. Γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε εντελώς μονάχοι στα στούντια. Εθνική Ελλάδος 0-0 στα προκριματικά. Ήθελα να πω ένα σχόλιο πριν για την Α2. Πολλές ομάδες του παρελθόντος στην Α2 διεκδικούν κάτι. Εντάξει, κάποιες διεκδικούν την άνοδο. Κάποιες διεκδικούν τη μέση, κάποιες διεκδικούν την κάθοδο. Εκτός από Περιστέρι, Ηρακλή, βλέπω το ψυχικό που το θυμάμαι από μικρός, Παπάγου. Πού το θυμάσαι το ψυχικό, το ψυχικό ποτέ δεν έχει ομάδα. Ήταν ψυχικό, όχι άλλο μαλλιά. Τι θυμάμαι, λέει το ψυχικό. Με τον Ιαρίστη πρέπει να του μπερδεύω. Το Μαρούσι. Το Μαρούσι. Το Μαρούσι. Ο Παπάγου. Από όλων πατρών. Στο ψυχικό με κούφανε. Στο ψυχικό νομίζω ότι είχε. Δεν είχε ομάδα ποτέ στο μπάσκετ το ψυχικό. Τι δουλειά έχει μόνο το ψυχικό εκεί πέρα, Βόρεια Προάστια να έχουν ομάδα μπάσκετ. Το Μαρούσι Βόρεια Προάστια. Εντάξει, δεν θεωρείται αμάν Βόρεια Προάστια. Βόρεια Προάστια θεωρούνται εκεί τα ψυχικά και οι φυσικέ. Οι εκάλε ιστορίε. Το Μαρούσι είναι μπάσκλα για του Βόρειο. Είναι κάτω. Κάτω τα βλάκι. Κάτω το βλάκι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Το ιστορικό λοιπόν, ψυχικό. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας, τον Ανανία, ο οποίος μετά από πολύ καιρό μας ακούει. Παλαιός ακροατής εδώ, παλαιά εμβληματική μορφή γενικότερα. Παλή καινούργια, ανάλογα και με τις εργασίες του. Υπάρχει κόσμος που μου λέει ότι Μπάμπη τώρα δεν σε ακούω, δεν δουλεύω. Ξέρω ότι όταν πιάνω δουλειά, περισσότερο ένα κίνητρο για να πιάσω άλλους δουλειά και μάλιστα είναι πολύ πρωί. Ακούσει λογοπηδί. Ναι, τώρα δεν με κάνω. Εμείς πού σε μάθαμε, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Από τη δουλειά, από το μεράκι, από το κάματο, από την υπερπροσπάθεια. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό χαιρόμαστε που κάνουμε τόσο πρωί τις εκπομπές μας. Γιατί συνδιαλεγόμαστε με τους ανθρώπους του Μόχδου. Όχι, δεν θέλω, θέλω. Άμα κερνάς Μαριλής μου κάτι θέλω. Δεν θέλω τίποτα, σε ευχαριστώ. Την αγάπη σου. Την αγάπη σου στην ορχήστρα μας. Αυτά είναι ολίγης και με την αθλητική δραστηριότητα. Είχαμε και το παιχνίδι, τον επαναληπτικό του
Ελβετία, Βόρειος, Ιρλανδία. 0-1 έχει κερδίσει το πρώτο μάτσι η Ελβετία. 0-0 το χθεσινό παιχνίδι. Πέρασε και η Ελβετία στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Σήμερα έχουμε το Σουηδία-Ιταλία. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι πώς είχε λήξει. 1-0 κέρδισε η Σουηδία στο γήπεδό της. Σήμερα έχουμε το Ιταλία-Σουηδία δηλαδή. Για να το λέμε και. Δυνατό παιχνίδι. Τι δυνατό, βλέπω. Εντάξει, νομίζω είναι το καλύτερο μάτς που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Η Ιταλία αντιμετωπίζει το φάσμα του αποκλεισμού. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Και τώρα Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι, τι να σου πω. Θα το δούμε λες και αυτό, Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα κάνει η Ιταλία και στο τέλος θα περάσει. Ναι, είναι από αυτές τις ομάδες, ξέρω εγώ. Πώς είναι οι χώρες στην Eurovision, ας πούμε, που είναι οι σταθερές που δεν φεύγουν ποτέ. Η Αρμενία, ξέρω εγώ, που πάει πάντα. Πλασαρίζεται στην πεντάδα. Ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν χάσει ποτέ πρόκριση σε Μουντιάλ. Έτσι, έτσι. Διότι εντάξει, αρεσκόμαστε να βλέπουμε. Ναι, μεν μας αρέσουν οι μικρές, οι σταχτοπούτες, οι αδύναμες ομάδες, αλλά δεν γίνεται να μην δεν βλέπουμε και τις παραδοσιακές δυνάμεις, οι οποίες έχουν και είναι και λίγο αντρικαδόρικες, έχουν και τον κόσμο τους, βγάζουν ειδήσεις, βγάζουν τα ιστορία. Τα ντέρμπι τους, τα δυνατά τους, τα παιχνίδια. Εντάξει, περιμένουμε. Είμαστε και λίγο Ιταλία, έτσι τη συμπαθούμε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, εγώ την υποστήριξα παραδοσιακ... το 2006 στο τελικό. Παραδοσιακά ως Έλληνες, κάποιο λόγο μας αρέσει και το μη ωραίο ποδόσφαιρο. Το κατενάζει το μας αρέσει, ναι, το ιταλικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν έχει να δώσει. Και πάρα πολλά. Εντάξει, κοίταξε, το ιταλικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί αδίκως τόσο πολύ από το Κατενάτσιο. Γιατί αν σκεφτείς, έχει βγάλει και παιχταράδες, ας πούμε. Έχει βγάλει, έχουν παίξει στο καμπιονάτο. Τελικά τους παίκτες. Οι καλύτεροι, εντάξει. Το Πίρλο που σταμάτησε πρόσφατα, ο Ντελ Πιέρο. Εντάξει, όταν βλέπεις όμως Ιταλία, δεν βλέπεις κάτι το φαντεζί. Βλέπεις ένα μεθοδικό ποδόσφαιρο, βλέπεις ένα ποδόσφαιρο ουσίας. Ναι, βλέπεις ένα ποδόσφαιρο τακτικής. Ωραίες ενέργειες, ας πούμε. Λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Η Ιταλία καταρχάς έδωσε άλλη διάσταση στην ωραία ενέργεια στην άμυνα. Άμυνα, εκεί. Όταν λέμε Ιταλία. Ναι, αυτό ακριβώς και μόνο το λέω. Όταν λέμε Ιταλία, κατευθείαν το μυαλό σου πηγαίνει. Στην άμυνα, τέλος. Ξεκάθαρα. Οπότε εντάξει. Μέσα στη Μίλαν τι γίνει. Στη Μίλαν, καλά. Στη Μίλαν δεν μπορεί να βάλει γκολ στην Άκη Μίλαν. Μίλαν. Μη μου μιλάς για Μίλαν. Η δικιά μου Μίλαν έπαιρνε Champions League. Δεν χάνει ποτέ και τέτοια, μάλιστα. Για όσους ενδιαφέρονται, στάση εργασία στο μετρό έχουμε στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Είδατε από τι έχουμε απαλλαγή. Ναι. Δεν χρειάζεται να μας απασχολεί. Από τι γλιτώσαμε, από του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Να είχαμε τώρα καμιά στάση στο μετρό, μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Άφησε τους Αθηναίους να ταλαιπωριώνται. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε σε καμία περίπτωση τέτοια ζητήματα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Επικοινωνία με την εκπομπάρα μας, επικοινωνία με το λόγο επειδή. Σε μία άλλη είδηση, όχι και τόσο σχεδόν ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, διέριξα λέει το σπίτι της Βανδύ και του Ντέμι Νικολαίδη στη Βούλα. Και σε δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Αλήθεια. Στον Τζίτσα Οφόε και σε έναν άλλον. Δεν θυμάμαι που μένουν στο ίδιο συγκρότημα στην Κλειφάδα. Όλοι τι μένουν σε κανένα τέτοιο. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις στον Αγίο Κοσμά μένουν. Στο Ολυμπιακό χωριό μένουν. Η αστυνομία ερευνά μήπως υπάρχει σύνδεση μεταξύ των τριών διαρρήξεων. Θα πάμε να χτυπήσουμε. Πώς είναι συγκεκριμένη, είναι μια σπήρα. Μια σπήρα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει σύνδεση, αλλά η σύνδεση μπορεί να είναι στο ότι χτυπήσανε ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Ναι. Και γιατί... τι σύνδεση έχει ο Ντέμις Νικολαίδης με αυτό του Ολυμπιακού, λέω εγώ τώρα. Μήπως ψάχνουν είναι να βρουν κάποιον. Ναι, μήπως είναι κανένας δάχτυλος του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, και πάει να αποσυντονίσει. Έφυγαν λέει μάλιστα μελία, κάνανε όχι απλά μπάζα, συνολική αξία. 200.000 λέει. Α, εδώ 200. Και το. Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω εδώ τουλάχιστον από το πρώτο θέμα. Συνολική αξία 200.000 ευρώ. Μπήκανε άγνωστοι λέει το βράδυ του Σαββάτου, αρπάζοντας χρήματα και χρυσαφικά. Πώς έχανε κύριε παιδί. Καλά. Εντάξει, τώρα. Γιατί δεν τα θα. Μέσα σε κανένα στρώμα. 200.000. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και μάλιστα έγινε λέει νωρίς, γύρω στις 7 με 10. Θα είχαν πάει σε κανένα παιδότοπο, σε καμιά επίσκεψη, σε κανένα πεθερικό. Σε προπόνηση μπορεί. Προπόνηση τώρα το Σάββατο. Δεν ήταν ότι το Τζίτσα Οφό και του Ομάρ Λαμπντελαουί. Μάλιστα, και τους διαρρήξανε και αυτοί. Και αυτούς. Αλλά εσύ Ντέμι, 200.000 μου στο σπίτι σου. Μες στο σπιτάκι σου. Πάμε να κοιτάξουμε φάνηκε... σε κανένα χωράφι, σε κανένα αυτό, σε κανένα τέτοιο. Πού να τα έχεις, κάτω από κανένα πάτωμα εκεί πέρα, καμία καταπατή. Μάλλον αυτό, τα είχανε κάτω από κανένα... Τα είχε χτίσει πουθενά. Τα είχανε κάτω από κανένα πάπλωμα τα είχανε. Στην Ουσανίδα μέσα, ξέρω. Ναι, και τα βρήκανε εκεί οι Ατονίχηδες. Στην Γλυφάδα, στη Βούλα, στη Βούλα. Η μεζονέτα του Ντέμι Νικολαίδη και της Δέσποινας Βάνδη βρίσκεται στην...
βουλαγιά όσους ενδιαφέρονται. Εντάξει, εγώ θυμάμαι στη φιλοθέτα μου, τους είχε επισκεφτεί ο συγχωρεμένος ο Μάκης Ψωμιάδης. Αυτό είχε γίνει στην ΕΚΗ με έναν. Αλλάξανε, ναι. Πήγανε τότε μετά παραλιακά. Ναι. Πέρασαν από μια καλησπέρα ναι. Για τον κύριο Ντέμι. Μόνος μου. Ναι, μόνος μου, ρε, είτε. Τα ιστορικά, τα όμορφα πράγματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα οποία δυστυχώς κυρίες και κύριοι δεν συμβαίνουν πλέον. Έχει λίγο. Ναι, ναι, απαυτωθεί ναι. Το να το πω έτσι πολύ επιστημονικά. Έχει μαλακώσει. Έχει μαλακώσει. Έχει μαλακώσει αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Καλημερίζουμε και την φίλη μας την Μαρία από τα περίπου Βουπού των Αθηνών. Το Χαλάνδρι. Το Χαλάνδρι θεωρείται και αυτό Βουπού. Ναι. Ή μη Βουπού θα το έλεγα. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι και αυτό. Δεν είναι αμάναμα, ναι. Είσαι όμως κοντά στο κέντρο. Κοντά ρε, είσαι, κοντά στα Βουπού, αλλά δεν είσαι και Βουπού. Λέει, για να μην λέτε οι. Ναι, εκεί πάνω, ναι, και σας περνάνε και για άσχετους. Το Μαρούς χωροταξικά είναι πιο βόρεια από το ψυχικό. Απ, να τα πάρτα. Εγώ ναι, ήθελα αλλά, να σου το πω. Ναι, αλλά το ψυχικό είναι πιο αριστοκρατική, παλαιά. Επειδή ήταν εκεί, ήταν άκτορα κάποτε. Ήταν ανάκτορα, ναι. Έχει βίλες, είναι τέτοια. Εντάξει, είναι παλαιά σκοπή βέβαια. Και νομίζω έχει σπίτι και ο Γιώργος Νταλάρας. Ποια άχρηστη πληροφορία. Αλλά ναι, όντως είναι πιο. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε διασχίσει. Καλημερίζουμε και στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Χαλάνδρι και σε όλα τα βόρεια προάστια και σε όλο το ανακανοπέδιο της Αττικής, το οποίο είναι συντονισμένο και συνυφασμένο με το λόγο επειδή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Όχι και το Χαλάνδρι Βουπού τώρα, μην τρελαθούμε. Τι είναι το Χαλάνδρι? Πες τα. Το Χαλάνδρι είναι. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα, αυτό. Χάλια, τι χάλια, να σου πω για το Χαλάνδρι. Το Χαλάνδρι, έλα. Τα Μπρελίσια. Χάλια. Αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο για την έρευνα που θα πείτε σήμερα. Έχουμε, για, σου, έχουμε, έρευνα. Έχουμε έρευνα συγκλονιστική, φίλε μου. Θέλω, περιμένω όλο αυτιά. Μείνε συντονισμένο εδώ, έτσι κι αλλιώ πα την αλλάξει. Έχουμε έρευνα και που αφορά την όλο. Έχουμε έρευνα, τον... περιμένουμε εδώ όλη παρέα. Τον αντρικό των πληθυσμών, ναι. Τον αντρικό. Για μα είναι, έτσι. Καλά. Ναι. Τώρα σήμερα που είμαστε μόνοι άντριδοι μεταξύ μα. Η Κατερίνα δεν ήρθε πάλι σήμερα. Δεν ήρθε αυτά, να την επιπλήξει. Κοπάνα την... πάλι. Ρόδα κάτω και κοπάνα. Ανελημμένες υποχρεώσεις, δεν λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πιάτα θέλουν πλήσιμο, δεν βλέπουν μόνα τους. Τι να κάνεις. Η κοπέλα έχει να πλύνει πιάτα. Μαρα, έτσι με είπε τώρα, βαριότανε. Καθόταν, έβλεπε τα μάτσα αυτά, πήγε 600 γήπεδα, κουράστηκε το κορίτσι μας. Τι να κάνει. Πήγε, είδε ποδόσφαιρο Άρη, πήγε, είδε μπάσκετ ΠΑΟΚ. Άντε, πες το ποδόσφαιρο. Το κορίτσι Κατερίνα είναι λίγο μισές Δευτέρες. Εντάξει, εσύ Λευτέρη, δηλαδή τώρα γιατί μα θα λε τώρα αυτό. Τον έκανε εδώ. Υπάρχει εδώ πέρα και άλλοι άνθρωποι, ευαίσθητες ψυχές. Ευαίσθητες ψυχές, σα πρόσχεση. Με την Τρίτη, μισές τρίτες. Μέτρια μέρα. Να καταλαγιάσει λίγο η ένταση. Γιατί πήγε σε κανένα γήπεδο, τι έκανες, ποιο είναι το ρεπορτάζ τώρα. Δεν με θέλεις εμένα σε ρεπορτάζ. Κάθομαι όλη τη μέρα σαν πίσω στο σπίτι μου. Γιατί πάρε, βρες ένα γήπεδο, βρες ένα Παύλο Μελά. Ένα τέτοιο παιδί. Λίγο για να σας ακούσω. Έτσι. Μέχρι και ο Λευτέρης, καταφέραμε να κάνουμε το Λευτέρη, κυρίες και κύριοι, πλέον να μας κλείνει τη γραμμή. Δεν ξέρω να έρθω από εγώ Δευτέρα εδώ πέρα. Εσύ το ήθελες μόνος, ήρθες να μας πεις και τον μπάσκετ γιατί και κανείς δεν ασχολείται. Ποιος θα ασχοληθεί μωρέ τώρα με τον μπάσκετ με Άρης ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ τώρα. Ή ΠΑΟΚ Άρης καλύτερα. Περίμενες εσύ τι να βάλουμε εδώ τη Ρινίνη και τέτοια. Άσε μας να πούμε. Ούτε εθνικές ούτε τίποτα. Ή σου είπα ήταν νερόβραστο το Σαββατοκύριακο. Και δεν είναι πολύ σχόλιο. Τώρα θα ξαναρθεί λίγο Super League. Αυτά να ξαναπάμε στα δικά μας. Προπονητές, αυτά ιστορίες. Για να πούμε την έρευνα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, τη Γραμμούλα. Καλημέρα. Μόλις είπαμε για μπάσκετ, για καλαθόσφαιρα, ήρθα ο πλέον ειδικός. Άσε, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό πέρασαν δραματικές στιγμές. Έκατσες και το είδες. Μπάσκετ δεν έκατσα να δω. Εννοείται, θα έκατσα να δω. Τέλος πάντων, άμα ήθελα να πάω στο Τσίκο, πήγαινε στο Τσίκο Μεντράνο. Μάλιστα. Αυτό που λέει το Μόντι Κάρλο που είναι στο Καρφούρ. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγω κάποια στιγμή τη τηλεόραση όμως. Όχι, βασικά δεν ανοίγω, ήμουν έξω και το έπαιζε και μου καθόμασταν η τηλεόραση, αλλά το έπαιζε σε σημείο που δεν έβλεπα εγώ. Ναι. Κάποια στιγμή σηκώνομαι να πάω τέλος πάντων στο ΒΣΕ, βλέπω τη τηλεόραση και βλέπω τον Τζόχαρτζη ξυρισμένο. Ξύρισμα. Αυτό είναι είδηση αγωνιστικής, δεν το πήρα χαμπάρι, σοβαρά. Ναι, ξυρίστηκε ο Τζόχαρτζης, εντάξει, ξυρίστηκε. Ναι. Το ξύρισε λίγο το Μούρση. Δεν είναι πλέον, όπως το λέει, Χάρντεν. Ο Τζέιμς Χάρντεν της Ελλάδας. Όχι, δεν είναι. Παιδιά, εντάξει, συγκλονίζομαι. Αυτό είναι πολύ με μπακαλιάτι αξίριστο μοιάζει. Λοιπόν, τέλος το βλέπω, λέω μια δεν με θέλει σήμερα. Λέω και τη διαφορά που είχε πάει στον ένα πόντο, πώς ήταν ένα πόντο μπροστά ο ΠΑΟΚ, για πάνω να φύγουμε. Δεν ξανασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Γι' αυτό και κέρδισε ο ΠΑΟΚ, μάλλον, γιατί δεν ασχολήθηκε. Ναι, το μας το βράδυ κέρδισε. Οπότε μετά ξέρεις, έπρεπε να κάνω καζούρους Αργιανούς, οπότε να δω το σκορ. Βέβαια δεν μου βγαίνει να κάνω καζούρ και σταμάζα γρήγορα. Μετά ανοίγω τη Δευτέρα την Κυριακή την τηλεόραση
Έβλεπα κάτι μια ταινία εκεί πέρα, κάτι άλλο μετά στον υπολογιστή. Κάποια στιγμή λέω ρε Σύπρα, παίζει και εθνική σήμερα. Ναι. Ας δούμε τι γίνεται. Ανοίγω και βλέπω μπαίνει αλλαγή ο Πέλκας. Έτσι. Σε πήγε. Αργά-αργά το άνοιξε στην έννοια. Βλέπω τον Πέλκα πρώτη φάση με την μπάλα στα πόδια, σουτάρει και η μπάλα πηγαίνει στο λιμάνι του Πειραιά. Κάπου τώρα εκεί είναι στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω πού είναι η μπάλα. Λέω τα βλέπετε. Τα βλέπετε ο Πέλκας που όλοι αγαπήσαμε εδώ είναι. Ναι, με το που μπήκε άρχισε να πιέζει η Ελλάδα. Όμως. Τι πίεση η Ελλάδα, ρε, εσύ. Του ήρθε η μπάλα στα πόδια, στρωμένη μπάλα και την έστειλε και εγώ δεν ξέρω που την έστειλε. Εντάξει. Δεν τώρα μες στο Καραϊσκάκι δεν θέλει να. Αλλά σπορέ. Καλά έγινε για να μάθω και οι υπόλοιποι Έλληνες σε τραβάμε εμείς εδώ πέρα πάνω με αυτό. Καλά έγινε. Οπότε λέω πάλι, δει στα δύο δεν με θέλει, κλείσε τηλεόραση, ρε γόρι, μάθω το εδώ, πάω ακούσω ραδιόφωνο αύριο το πρωί. Με βάζεις ραδιόφωνο, ξέρεις. Τι μπορεί. Να κάνει εκπομπή κανένα ποιο. Ποιο συμπαθεί, σκέψου κάποιον άλλο που συμπαθεί από ραδιοφωνικό τέτοιο, α πούμε. Από ραδιοφωνικό? Ναι. Μόνο σένα. Εντάξει, οκ. Okay. Μόνο σένα και είμαι ίσω και μόνο που συμπαθεί, οπότε έχει να πει καλό. Φιλιά και άλλο κακό να μην σε βρει, έρχεται το Σαββατοκύριακο όμω το επόμενο με Super League, να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι σου. Καλή μου, να έρθει να δούμε λίγο πακατρόπιση, να ηρεμήσει το κεφάλι μου. Εντάξει, εγώ νίκη του Πάκλου από τα τελευταία και δεν είναι. Λίγο ξεσυνηθήσαμε. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Καλό δρόμο. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα προσεγγίζοντας τις 7.30. Το λόγο επειδή όμως δεν σταματάει, επιστρέφει με full γνώση και δραστηριότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο μας περίπου μισά ωράκι, 7.39 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους οι οποίοι προστίδενται στην παρεούλα μας για αυτό το 20 λεπτάκι που απομένει μέχρι να ολοκληρώσουμε το θεάρεστο πρωινό μας έργο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Αξίζει σε αυτό το σημείο βεβαίως να εξάρουμε κιόλας την τρομερή οργάνωση, γιατί όταν συμβαίνουν εδώ στις δικές μας ομάδες λέμε εδώ τον Ατάλο, αλλά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, για να χρησιμοποιήσω ένα κλισέ. Ναι, ξέρω να πήρες χαμπάρι τι έγινε με τη Manchester United. Όχι, δεν πήρα χαμπάρι. Τεράστιος προγραμματισμός. Λέει στείλανε, θέλανε να πάνε να δουν το φιλικό Ισλανδία-Τσεχία. Να στείλουν κάποιον σκάουτερ, κάποιον μάνατζερ εκεί, κάτι να δει, να παρακολουθήσει κάποιους παίχτες για λογαριασμό φυσικά του Μουρίνιο. Και τον στείλανε στο Ρέικιαβικ. Θεωρούσαν ότι η Ισλανδία αντιμετωπίζει το πιο λογικό. Βλέπεις, ας πούμε, ανοίγεις το πρόγραμμα, ανοίγεις το κουπόνι Ισλανδία-Τσεχία. Λες, που θα παίζω στο Ρέικιαβικ. Δεν είναι και πολλές πόλεις. Στην Ισλανδία θα το στείλουμε εκεί τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά από την Αγγλία, από το Μάντσεστερ. Πήγε ο άνθρωπος στο Ρέικιαβικ, αλλά το παιχνίδι. Ήταν στην Τσεχία. Όχι, δεν ήταν ούτε καν στην Τσεχία. Το παιχνίδι διεξαγόταν στο Κατάρ, 5.500 μίλια μακριά. Δεν πήραν χαμπάρι. Δίπλα ήταν. Δίπλα, εντάξει. Άνοιξε αυτό το κουπονάκι, η Ισλανδία που να παίζει. Πήγε εκεί κανονικά, πήγε στο γήπεδο, έψαχνε να δει, κλειστές πόρτες, μαντρωμένα εκεί, πέσαν τα μάνταλα βαριά. Έκατσε ένα βράδυ στο Ρέκεβε, σου λέει τώρα τι να κάνω, ας πούμε. Πήγε σε κανένα καφενείο να το δει το μας τουλάχιστον. Λες, από εκεί. Έχουν γίνει αυτά, να το ξέρεις. Έχουν κατά καιρούς μεταδόσεις φερρυπίν παιχνιδιών από σπίκερ της επαρχίας, οι οποίοι βαριόταν να πάνε στο γήπεδο. Σου λέει τώρα που να σηκώνω, μαμά βρέχει και τέτοια κάτι 3 ώρα να βλέπεις κανένα μάτς. Τι να σου πω, Ολυμπιακός Βόλου. Ακράτητος, κάτι τέτοιο τα παλιά τα χρόνια. Και ο άλλος έχει γίνει αυτό πραγματικά. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποιο παιχνίδι. Μπορεί και ο Ολυμπιακός Βόλου να ήταν. Όπου ο άλλος ήταν στο σπίτι του, έβλεπε από την R3 το match και έκανε μετάδοση. Μετάδοση και τέτοια. Τι ήταν, Θεσσαλονικιό θα ήταν. Έχουμε, λέει, ησυχία, λέει, εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα. Αυτά ήρεμο παιχνίδι και τέτοια. Για να δικαιολογήσει την απουσία θορύβου από το γήπεδο. Και συγκεκριμένα θα μπορούσε να μην το πει αυτό στον Μουρίνιο, ότι πήγα μια χαρά εδώ το μάτς, τους είδα από κοντά, να γυρίσει με σημειωμένο μπλοκάκι και να δώσει τα φώτα του στον Πορτογάλο τεχνικό. Αν συνέβαινε αυτό τώρα σε καμιά δικιά μας περίπτωση εδώ στην Ελλάδα, το τι θα είχαμε, να φύγουν όλοι αυτά, να ξυλωθούν έτσι, αυτό δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει οργάνωση. Δεν υπάρχει σοβαρότητα στην Ομοσπονδία. Συμβαίνουν παντού αυτά, είναι το ποδοσφαιράκι μας είναι παγκόσμιο. Τα χαρακτηριστικά όλων των ομάδων είναι κοινά, γι' αυτό και το αγαπάμε. Από το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο σωματείο μέχρι και την τελευταία. Τρύπα του ζουρνά. Εντάξει, μην το πούμε έτσι. Μωρέ, δεν είναι τρύπα του ζουρνά, αλλά μέχρι την τελευταία. Μέχρι μια ομάδα γάμαρες τεχνικής.
Μέχρι το έξω το αυροδρομείο, το μάτι του δικού μου του χωριού που σου έλεγα που έχει διαλυθεί. Που έχει διαλυθεί. Αυτά λοιπόν με την αθλητική την επικαιρότητα, όλο το Σαββατοκύριακο, η κίνηση πριν Super League. Οπότε σχεδόν βαρετό και το αντιλαμβανόμαστε κιόλας από τη διάθεση του κόσμου. Δεν έχει αμάν διάθεση πολύ πολύ να μιλήσει. Άμα δεν έχει λίγο την ίντρικα, το έτσι το αλλιώς, το σουσού. Δεν, όλα τα υπόλοιπα. Και η εθνική λίγο μας το χάλασε, γιατί περιμέναμε τουλάχιστον να έχουμε ελπίδες στο δεύτερο παιχνίδι να χάσει έστω με ένα 2-0. Για να λες μπας και αυτό γίνει κάτι. Αλλά το 4-1 ήταν. Ήταν καθοριστικό. Νομίζω, καθοριστικό πρωτοτελεσμένο γεγονότων, οπότε δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον το χθεσινό παιχνίδι. Το 0-0. Μοιραία. Αυτό θα ήταν να παιχνίδι, θα μπορούσε να σου πει και να το δει από το καφενείο. Καλά, ναι, να μην πάει καν στο Καραϊσκάκι. Έλα, βρε τώρα. Σιγά μην το δείχνανε και στα καφενεία τώρα, 9:45, όλα είχαν κλείσει Κυριακάτικα. Ποιο θα πήγαινε τώρα καφενείο να δει εθνική. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα και τώρα. Επίσης. Δευτέρα σήμερα. Αχ, είμαστε λίγο δύσκολα όλοι μας. Ναι. Είμαστε. Ήδη έχω αργήσει στη δουλειά. Έτσι, τώρα πρέπει να ήμουν ήδη εκεί, αλλά εντάξει. Αυτές τις μέρες έχει και τόσο πολύ υγρασία που δεν μπορείς να κινηθείς. Έχεις ένα βάρος, μια μουντάδα. Άστα να πάνε είναι το πράγμα. Δεν ξέρω, όταν πιάνει παιδιά, όταν πιάνει ο Νοέμβρης με Δεκέμβρη, δεν θέλω να βγω από το σπίτι έξω. Βαριέμαι, ούτε καν στο προπό πάω. Εκεί μας καταντήσαν, ούτε καν στο προπό. Αυτό είναι όντως δείγμα ότι βαριέσαι πάρα πολύ. Ναι, με πιάνει πολύ μεγάλη βαρεμάρα, δεν ξέρω γιατί. Ο μήνας είναι, ο καιρός είναι. Ο μήνας είναι, ο μήνας. Έχουμε μπροστά μας. Τέλος πάντων, έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά μας και το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, χθες έκατσα παιδιά και είδα την εθνική. Ήρωας. Δύο χαμένες ώρες από την εθνική. Δεν είχα και τι να κάνω κιόλα. Ένα λίγο με τα παιδιά, λίγο με τη τηλεόραση. Αυτό κάπως έτσι πέρασε η βραδιά. Αλλά εγώ έχω μια, έτσι, μια τέτοια. Γιατί δεν κατέβασε την ομάδα λίγο πιο επιθετικά για να το διεκδικήσουν έστω και λίγο. Μία πιθανότητα που έχουμε, ρε παιδί. Η Ελλάδα πιστεύω με 11 επιθετικούς να κατέβει επιθετικά δεν θα παίξει. Νομίζω ότι απλά προστάτεψε τα ανώτα του. Σου λέει κάτσε, μην φάμε και εδώ καμιά ήττα. Να κρατήσουμε το 0. Και τι έγινε που έκατσε κρατήσει. Τίποτα αυτό. Για να μην ρεζιλευτεί. Βάλε ένα γκολ στο ημίχρονο. Δώσε λίγο τέτοιο στην ομάδα. Με ποιου. Μόνο ένα Μήτρογλο έχει. Με ποιου να. Όποιο είναι, ρε παιδί μου. Βάλε λίγο 2-3. Βάλε επιθετικά. Βάλε ένα αναμυντικό λιγότερο. Βάλε, δεν τα καβάσει και κάνουμε τώρα 0, ζητάει λίγο και να σε πετάξουν κανένα 0-2 για να έχει άλλα. Εδώ σου λέει ότι μπορεί να μείνει ο Σκύμπερ. Το συζητάνε αυτό. Και τι έγινε, Μπαμπή. Τώρα καθίσαμε στο 0-0 και τι έγινε. Θέλει να μείνει, προφανώς ο Σκύμπερ. Σου λέει μια χαρά, ζωάρα στην Ελλάδα. Γιατί να μείνει, εντάξει, ακριβώς, εντάξει. Τι να κάνουμε, έγινε, σε φιλούμε. Κι άρρωσια, μπροστά στη Μύκονο δεν είναι τίποτα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είναι στα κρύα θα πάμε. Τσάω, τσάω, τώρα πια άρρωσια εννοείται. Ούτε ένα μπιτσόμπαρδο. Και τα είπαμε αυτά, διότι τι να κάνει εδώ πέρα, οι άνθρωποι στη Μύκονο τον Ιούνιο πώς θα δουλέψουνε. Τα μαγαζά τους, τι. Από εκεί περιμένουν. Βεβαίως. Από οι καλύτεροι τους παίζουν να είναι δικιά τους δουλειά. Κανένα δάκτυλο να έχει μπει εκεί πέρα στην εθνική από Μύκονο για να μην πάνε στα μοντέλ να γεμίζουν τα beach bar. Καλημερίζουμε για τον φίλο μας τον Σπύρο από την Ξάνθη. Μας γράφει καλημέρα. Μία ελληνική ομάδα πήγε να παίξει αγώνα με τον Αθηναϊκό και ξέχασε, λέει, τα δελτία. Αναφέρει ένα περιστατικό του παρελθόντος. Ναι. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα αυτή. Συμβαίνουν και αυτά. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολλά πράγματα είναι εξήγητα. 23-10-52-10-10 να τα μάθουμε από εδώ. Από εκεί και πέρα. Αχ, δεν θα πούμε έρευνα σήμερα. Θα δεις πάλι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Όχι, το Χρήστο είμαι. Ποιο Χρήστο? Το Χρήστο θέλω. Ποιο Χρήστο? Γιατί δεν σου κάνουμε εμείς. Εδώ Μπάμπης. Ναι. Δεν έχουμε κανένα Χρήστο. Δεν μπορέσαμε να το βοηθήσουμε τώρα. Δεν ήθελα το Χρήστο, το Χρήστο. Εντάξει, οκ. Ούτε για, εντάξει. 2-31-087-38 μπορούμε να σας φέρουμε και τον Χρήστο. Ναι. Ένα Χρήστο θα σας βρούμε. Θα σας κάνουμε, θα κάνουμε έργα. Λοιπόν, μια και είμαστε σήμερα αγοράκι, απουσιάζει εδώ η Κατερίνα μας με την οποία είχαμε ιδιαίτερες έρευνες. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω μερικές συμβουλές και παροτρήσεις εδώ προς τις νέες και τις παλιές γενιές. Πώς θα αυτοδιαχειριστούμε τον εαυτό μας και πώς θα τον καλυτερεύσουμε μέσα από μια διαδικασία γνώριμη σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς, μη σου πω σε όλους. Ποια είναι αυτή η διαδικασία, δεν πάει το μυαλό σου πουθενά, ε? Όχι. Τέσσερις ευεργετικές ιδιότητες του αυνανισμού, παιδί μου. Άκη μου. Ναι, για πες μας. Για όσους ενδεχομένως ποτέ το σκέφτηκα ότι κάνουν κάτι στραβό, ότι κάνουν κάτι ποταπό, ότι κάτι κάνουν που δεν είναι. Ενοχικό, ενοχικό, ενοχικό και τέτοια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή θα σας απαλλάξει από όλα αυτά τα άγχη και θα σας σπρώξει στη σωστή κατεύθυνση, ώστε να εξασκήσετε με χάρη
με τόλμη, την αγαπημένη σας συνήθεια. Με ευεξία και να είστε και περήφανοι. Διότι βοηθάτε, βοηθάτε την υγεία. Ποιες είναι αυτές, λέει, οι τέσσερις ευεργετικές ιδιότητες, οι έρευνες, τι μας λένε εδώ. Νούμερο ένα, λέει, σου ανεβάζει τη διάθεση. Δεν το είχαμε σκεφτεί, δεν το είχαμε φανταστεί ποτέ στη ζωή μας. Προφανώς, λέει, διότι, λέει, αν είδε, νόμιζες, λέει, ότι μέχρι τώρα ανεβάζει μόνο την λίμπιντο. Όσο κουραστική, λέει, και απότομη κι αν είναι η μέρα σου, μία στιγμή μοναξιάς με τον καλύτερο σου φίλο. Αχώρησος φίλος σου. Καλύτερος είναι, είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Εντάξει, άμα το σκύλο είναι σίγουρα πιο αχώρησος. Δηλαδή, εκτός άμα πάθεις και μια γάγκρενα, κάτι τέτοιο. Σταμάτα, ρε, πρωί, Παναγιά και Χριστέ. Θα απελευθερώσει τους νευροδιαβιβαστές που θα πλημμυρίσουν το σώμα με ενδορφίνες. Αυτή είναι η πραγματική δραστηριότητα. Εκείνος, λέει, θα αισθανθεί σαν να κάνει σεξ όλη τη μέρα. Κράτα το. Θα είναι σαν να κάνει σεξ, αλλά δεν θα κάνει. Σου παίρνει κούραση, ναι. Ναι, παιδί μου, κουρασμένος. Πάσε, κύριε παιδί μου, πάσε λίγο μέχρι το λέω. Βλέπουμε στις σειρές που γυρνάνε από μια κοπιαστική μέρα και βάζουν ένα ποτήρι ουίσκι. Τώρα που δεν έχουμε ουίσκια, γυρνάς από τη ζωή μια κοπιαστική και αυτό. Το καλύτερο. Δύο. Δυναμώνει τους μύες σου. Εννοείται. Πύχης, βραχίωνες, αυτά. Πώς το είπες? Βραχίωνας. Πύχης, βραχίωνας, αυτά. Καλά το είπες. Και συγκεκριμένα λέει εκείνους στην πελβική περιοχή. Τώρα ποια είναι η πελβική περιοχή? Ο πύχης, εγώ πιστεύω ότι είναι εδώ πέρα το χέρι από τον αγώνα και κάτω. Ναι, δεν ξέρω, θα την μάθουμε μαζί ποια είναι η πελβική. Λίζα, είναι η περιοχή της Πελβεντέρε, η πελβική περιοχή. Όχι, είναι μέσα εκεί στα επίμαχα σημεία η πελβική περιοχή, την οποία λέει τη δυναμώνει. Εκτός του ότι μπορεί να θεωρηθεί άσκηση για όσους δεν θέλουν να πάνε γυμναστήρια και να κλείνονται σε αίθουσες εκεί με υδροτήλα και με τέτοια, ναι. Εμείς τους προτρέπουμε να εξασκηθούν. Άντε για γιόγκα, βόγκα. Έτσι. Ανέξοδα και δυναμώνει. Οι επιστήμονες αναφέρονται και στις ευεργετικές ιδιότητες σχετικά με την καταπολέμηση ασθενειών όπως το καρκίνο του προστάτη, φυσικά. Ναι, ναι, το λένε. Ναι. Αυτό έχω ακούσει. Όχι, το λένε. Δεν το, είναι ξεκάθαρο. Είναι αποδεδειγμένο, ναι, αυτό και φυσικά. Και το προδίνουν και οι γιατροί, ας πούμε, τύπου. Κοιμάσαι, λέει, καλύτερα. Αμέ, με το, ναι, αυτό σου, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Γιατί σου έχει φύγει ένταση, εγώ πιστεύω. Ένταση, βεβαίως. Θα σου πούμε άλλο ένα μαγικό που γίνεται κατά την διαδικασία στην οποία ανακουφίζεσαι. Απελευθερώνεται, λέει, χημικά όπως η οξυτοκίνη και προλακτίνη. Προλακτίνη. Είναι πριν τη λάκτα, δηλαδή, συγκεκριμένη. Ναι, αυτή είσαι για κάποιο λόγο μου θυμίζει γάλα. Ναι, και με τη μίλκη, την έτσι. Λακτώζει, ξέρω εγώ. Διότι και η σοκολάτα, ας πούμε, πολλές φορές έχει, ναι, ναι, το δίνει το αίσθημα της εφορίας. Χαλαρώνει τον εγκεφαλό σου, σε βοηθούν να χαλαρώσει κι εσύ και μπαίνεις πιο ομαλά σε κατάσταση. Κατάκληση. Άμα δηλαδή έχεις αϊπνίες, δώσ' του μία εκεί να πούμε. Ναι, δεν έχεις τι να κάνεις. Και πάρ' τον χάμο. Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Ρίξω... Μάλιστα, ο συγκεκριμένος, μάλλον που έχει γράψει τη συγκεκριμένη την έρευνα, λέει και αυτό, λέει, και σε παίρνει ο ύπνος μετά το σεξ. Μάλλον έχει μπερδέψει κάποια πράγματα. Αυτό, ναι, δεν είναι ακριβώς σεξ που κάνεις, ναι, αλλά ο ίδιος έχει στο μυαλό του λίγο, δεν το έχει πολύ κατασταλαγμένο. Κοίταξε, το PST. Η κατάληξη είναι ίδια. Η κατάκληση είναι ίδια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη, παρακαλώ. Εάν. Ναι. Τα προκριματικά στη Ρωσία ήταν μουντιάλ αυτή τη δραστηριότητα. Σίγουρα θα είχαμε προκριθεί. Ναι. Θα είχαμε πάρει κιόλας. Από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Μάλιστα, όμως έχουμε έρευνα. Σε κλείνω, μας χαλά στο τέτοιο. Δεν ακούσε. Μα για αυτή τη δραστηριότητα μιλάω. Α, μάλιστα, εντάξει τότε. Δεν σε κλείνουμε. Έγινε. Γεια όμως. Καλημερίζουμε και την Έλσα που λέει δεν θα έχετε έρευνα αυτή. Αχ, Έλσα μου, δεν θα ακούσει εδώ ερευνών επιστημόνων, αλλά μάλλον δεν ξέρω, δεν εντάσσεται στο δικό σου γνωστικό πεδίο. Αυτό αφορά εδώ τους άντριδοι, ας πούμε. Τα έχουν με τον εαυτό τους, δηλαδή, σε κάθε το περίπτωση. Δεν αφορά καθόλου τους άντριδοι. Και ο γυναικείος αυνανισμός, νομίζω ότι. Το προστάτη, παιδί μου, τι λες τώρα. Το προστάτη, εντάξει, ναι, αλλά. Τις οξυτοκίνες. Εγώ μιλάω στο γενικό πλαίσιο της έρευνας. Το βραχίωνα, το τέτοιο να πούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο γυναικείος αυνανισμός είναι και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή έρευνα. Έρευνες έχουν γίνει εδώ. Και τέσσερα, λέει, από τις συγκεκριμένες, ας πούμε, αυτές οι ιδιότητες εδώ, για να μην αισθάνεστε καμία ενοχή και να είστε. Την καρδιά, σου προσέχει, λέει, και την καρδιά. Η καρδούλα σου, δηλαδή, μπορεί να είναι πονεμένη, να είναι, να μην βαστάει από το ότι αυτό δεν έχεις, ναι, ανταπόκριση. Αλλά έρχεται αυτή η μαγική στιγμή, η όσμωσης, όπου με τη συγκεκριμένη πράξη ανεβαίνουν οι καρδιακοί σου ρυθμοί. Αυτό παράλληλα δυναμώνει και όλο το καρδιαγγειακό σύστημα που προστατεύει τον οργανισμό σου από πιθανές ανακοπές. Δηλαδή... Φίλε, τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Να λέμε τώρα.
Αν ας πούμε έχετε καρδιακούς και τέτοια, δώσ' του και θα απαλλαγείς. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτοί που παθαίνουν ανακοπές, μάλλον αλλιώς, δεν είχαν δραστηριότητα. Τι προτιμάς, την ανακοπή ή την τενοντίτιδα? Άλεξε, καλημέρα στην Γραμπούλα. Το κυριότερο δεν είπατε. Ποιο απ' όλα. Ο Γιβάγκος, και σε τελική ανάλυση βλέπεις τον κόπο σου. Ναι, και αυτό. Θα μας κλείσουν εδώ μέσα. Τι θέλω κι εγώ και τα ανοίγω. Τι θέλω κι εγώ, τα ανοίγω. Ναι, σαν αγροτιά, α πούμε. Λες τι έφτιαξα, ρε. Σταματήστε, ρε, πρωί-πρωί. Εμείς προσπαθούμε εδώ να εστιάσουμε σε ιατρικά ζητήματα. Σου λέμε για ανακοπές καρδιές, αυτά για τρίτα ανακοπές. Για ιστορίες. Αυτό. Και είστε σε επικίνδυνη ηλικία κάποιοι, οπότε θα πρέπει να ασκηθείτε και να δραστηριοποιηθείτε. Είμαι ο Χρήστος, ποιος με ζήτησε προηγουμένως? Δεν ξέρω, δεν το κάνουμε. Γενικά μας παίρνουν εδώ και μας ζητάνε κι άλλους. Δεν μας πολύ θέλουν, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μπασκετάκι δεν μίλησες. Τι να πούμε. Για την έρευνα είχες να πεις. Για την έρευνα είχανε. Γι' αυτό ασχολούμαι εγώ με έρευνα. Δεν το θίγω το ζήτημα, αλλά άντε, μιας και έχουμε εδώ πέρα και πριν. Πήγε πεπατημένη πάλι. Δηλαδή 15 πόντους πάλι στον πόντο πήγε. Τι να κάνω. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο-πόντο. Αφού δεν χάσαμε πάλι καλά. Μάλιστα μετά το παιχνίδι βγήκε ο Petway και δήλωσε ότι σταματά το μπάσκετ. Το είδες αυτό, το διάβασες? Μπορεί να αρχίσει να τραγουδάει. Συνάδελφος, να τον πάρουμε σε κανένα live. Ο Petway, απογοητευμένος από τις εμφανίσεις του και λέει: δεν είμαι για μπάσκετ, αλλά φτάνει. Άσε. Αυτό το Petway να τραγουδάει: η αγάπη σου είναι γκαρμάς. Τέλειο, το θέλουμε. Είναι ωραίος. Να κάνεις. Το Λίνο είχε να το βάλει μέσα 5-6 παιχνίδια. Μπήκε μέσα. Να τον παίξει παιχνίδια στην κυριολεξία. Συνδυάζεται και με την έρευνά μας. Να σε καλά, Νίκο μου. Φιλιά, το λόγο επειδή κυρίες και κύριοι σας εφοδιάζει με άχρηστες πληροφορίες. Όχι άχρηστες πληροφορίες, με χρήσιμες πληροφορίες. Εδώ δίνουμε στον κόσμο να καταπολεμήσει την αρρωστία του. Μια εξαίρεση. Ναι. Να καταπολεμήσει τα καρδιαγγειακά, να καταπολεμήσει το στρες, να καταπολεμήσει. Να σκεφτείς τώρα, ας πούμε, 2 λεπτά να κοιμηθείς, τι καλύτερο έχεις να κάνεις. Με τη σύντροφό σου δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, δηλαδή. Θα σου πει: α, όχι, το είπα μπάμπη στο πρωί. Γύρνα πλευρό, γιατί. Κοίταξε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα έχουμε διαχωρίσει αυτά. Γιατί στο άλλο, μην ξεχνάμε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε ακούσει για ανθρώπους που μείνανε στον τόπο πάνω στην δραστηριότητα. Ναι, έχει ακούσει και επιφανείς πολίτες. Υπάρχει ένα. Μην πρόσεγε, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, υπάρχει ένα αστικό μύθο για κάποιον του παρελθόντος. Που έμεινε στον τόπο. Από τη συνουσία μπορεί να μείνει. Ναι. Από το έχει ακούσει κανένα να μείνει στον τόπο πάνω στην τουαλέτα. Ποτέ! Θα ζήσει 1000 χρόνια για αυτά. Στην τουαλέτα κανένα δεν το βρίσκει. Αφήστε τον άλλον τον άνθρωπο και πιάσει. Ασχοληθείτε λίγο με τον εαυτό μας, γιατί τον έχουμε παραμελήσει. Λοιπόν, το λόγο επειδή φτάνει σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του, αν καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Ολοκληρώσαμε, δεν λες τίποτα. Άκη μου, σε ευχαριστώ για την κέρια παρουσία σου σήμερα σε μια δύσκολη ημέρα, ομολογουμένως. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έχει που λίγο έτσι μια. Άκουσε την έκκλησή μου. Έτσι. Το κοινό δεν ξέρω άμα το ξενέρωσα που δεν ήρθε βουγιούκα σήμερα. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Ας πρόσεχε το κοινό. Εμείς είμαστε εδώ μάχημοι, παρακολουθούμε όλες τις αστικές δραστηριότητες και σας ευχαριστώ. Και όχι μόνο. Τα πάντα μας ξεφεύγει και τίποτα. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10 στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλή σας συνέχεια. Εξασκισμένη ημέρα. Ναι.